Να καλημερίσω, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε εδώ απόψε κοντά μας. Ο καιρός δυστυχώς δεν μας έκανε τη χάρη, είναι αρκετά δύσκολο, βγήκε και απογοητευτικό. Περιμέναμε κάποιους καλεσμένους από την Αθήνα, οι οποίοι ήταν στην Αθήνα το πρωί, αλλά τελικά δεν καταφέραν να φύγουν. Απλά να αναφέρω ότι θα ήταν κοντά μας εκπρόσωποι από το Menalon Trail. Είναι μια πεζοπορική διαδρομή στην περιοχή της Αρκαδίας, που είναι η πρώτη που πήρε επιστοποίηση, σαν αυτή που παίρνουμε και εμείς σήμερα. Θα ήταν μαζί μας η κυρία Δημοπούλου, η οποία είναι προϊσταμένη της μονάδας Α της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού. Και θα είναι κοντά μας όμως ο κύριος Δημοσθένης Τόγκας, που είναι επικεφαλής παράτατης στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης. Επίσης, είναι κοντά μας ο Τάσος Αναστασίου, ένας άνθρωπος από την περιφέρεια, ήταν προϊστάμενος του πολιτισμού και για χρόνια ασχολήθηκε και ασχολείται με τα μονοπάτια και σε άλλα νησιά. Οπότε ελπίζω ότι και εκείνος θα κάνει μια παρέμβαση. Το πρόγραμμα θα κυλήσει ως εξής. Θα έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, του Επάρχου. Με συνεχεία θα παρουσιάσω εγώ όλο το project, τη δουλειά αυτή που κάναμε τα τελευταία κυρίως δύο χρόνια. Θα ακολουθήσει η ομιλία της κυρίας Λίς Νίλσεν, η οποία είναι πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πεζοπορικών Συλλόγων, η οποία έχει έρθει ειδικά από τη Δανία για να απονείμει την πιστοποίηση στην πεζοπορική διαδρομή της Άνδρου. Μαζί της είναι και η Ιλιάνη Τζόρνταν, είναι σημαντικός τέλεχος του οργανισμού αυτού και άνθρωπος με τον οποίο δουλέψαμε στενά τα τελευταία δύο χρόνια για να καταφέρουμε αυτό που σήμερα ολοκληρώνουμε. Θα υπάρξει ο χρόνος για τις παρεμβάσεις. Αν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα θέλουν να ρωτήσουν ή να πούν ορισμένα πράγματα, θα έχουν την ευκαιρία. Και θα κλείσουμε την ημέρα αυτή με την απονομή από την κυρία Νίλσεν. Ειδικά για σήμερα όμως οφείλω να ευχαριστήσω πολλούς ανθρώπους που συνέβαλαν σε αυτή τη σημερινή διοργάνωση. Την εταιρεία Ποδηματάς, η οποία μας έδωσε τον ηχητικό εξοπλισμό για τη μετάφραση. Το ξενοδοχείο Μικρά Αγγλία που φιλοξενεί τη Λίς Νίλσεν. Την Έφη Ραπτάκη που φιλοξενεί τη Λιάνη Τζόρνταν. Την συγγραφική Λέσχη και την Μικρά Αγγλία ανώνυμη εταιρεία, η οποία μας έδωσε την ταινία που προβάλαμε χτες, την Ισένεκε για την εκδήλωση. Το εστιατόριο Σκαλάκια που είχε κεράσματα για τους καλεσμένους μας και σήμερα φροντίζει τα κεράσματα στο μπαρ, στο φουαγέ, στο τέλος της εκδήλωσης. Πολλούς ανθρώπους που δώσανε δώρα για τους καλεσμένους. Είναι το κατάστημα του Θαλασσιέ στο Μπατσί, η Ελένη Κουρτέση που φτιάχνει σαπούνια και ούτως ή άλλως υποστηρίζει την προσπάθεια με τα μονοπάτια. Το φιλοπρόδο όμιλο το Γάβριο που χάρισε το άλλο Μαρόδο. Την Πόλεμπρος, η οποία βέβαια το κύριο Σπυροπολέμη, ο οποίος είναι δίπλα μας συνεχώς με κάθε τρόπο. Φτιάξαμε κάποιες πάνιες τσάντες, τις οποίες πήρατε όλοι σας ερχόμενοι εδώ σήμερα στην αίθουσα. Το εργοστάσιο Σάριζα για τα νερά. Το πρόγραμμα Life Άνδρου που μας έδωσε το project τώρα για τις προβολές σήμερα. Οφείλω επίσης να πω στην πρόσκλησή μας και σε όλα μας τα ηλεκτρονικά μέσα και το newsletter που πήρατε, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που έχει συνδράμει τα τελευταία δύο χρόνια στην προσπάθεια. Είναι κάποιοι άνθρωποι που βοήθησαν έστω και προς το τέλος και δεν είχαμε την ευκαιρία να τους αναφέρουμε. Οφείλω να τους πω. Είναι ο Σταμάτης Μαραβελής από τη ΔΕΗ που μας βρήκε κάποια ξυλία που χρειαστήκαμε για να φτιάξουμε σκαλιά σε κάποια διαδρομή που είχε ζημιά. Τον Αντώνη τον Τζιώτη από το ζαχαροπλαστείο του Κορθίου. Τον Γιάννη τον Μαλμά, ο οποίος μας βοήθησε σε κάποιες μπετονίνες βάσεις που χρειάστηκε να φτιάξουμε τις τελευταίες μέρες για να τοποθετηθούν οι ενημερωτικοί πίνακες. Και αν υπάρχει κάποιος που τον ξεχνώ να με συγχωρήσει πάρα πολύ, αλλά ήμασταν τόσο τυχεροί, είχαμε τόσες βοήθειες που καμιά φορά ξεφεύγει κάποιο όνομα. Λοιπόν, να είστε καλά, θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο και θα είμαστε εδώ στη συνέχεια για να πούμε κι άλλα. Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή για το νησί μας. Σχεδόν 20 χρόνια μετά τις πρώτες κινήσεις που έγιναν προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης του εκτεταμένου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών του νησιού με την πρώτη εκπόληση μελέτης πεζοπορικού τουρισμού από την τότε Νομαρχία Κυκλάδων και τον τότε Έπαρχο, βρισκόμαστε εδώ σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο του νησιού μας για να παραλάβουμε το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας αυτών των διαδρομών. Καλωσορίζουμε την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, κυρία Νίλσεν, την ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει και ελπίζουμε να απολαύσει τις ομορφιές του νησιού μας, αν και ο καιρός φοβάμαι δεν θα βοηθήσει πάρα πολύ. Απαιτήθηκε δουλειά πολλών χρόνων και συστηματική προσπάθεια από ανθρώπους
που λατρεύουν το νησί και τη μοναδικότητά του για να φτάσουν στη σημερινή μέρα. Πάνω απ' όλα χρειάστηκε κάποιοι πραγματικά μεγάλοι φίλοι της Άνδρου να βοηθήσουν αποφασιστικά, χρηματοδοτώντας δράσεις που ήταν απολύτως αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλιστούν οι υποδομές χάρη στις οποίες το νησί μας πιστοποιείται σήμερα. Εξασφαλίζοντας ουσιαστικά το διαβατήριο προς μια πολύ μεγάλη τουριστική αγορά εκατομμυρίων ανθρώπων που ασχολούνται με την πεζοπορία. Σε όλους αυτούς τους μεγάλους φίλους, αλλά και σε όλους όσοι δούλεψαν σκληρά όλα αυτά τα χρόνια, τους εθελοντές, τους ανθρώπους του Άνδρους Ρουτς, την Όλγα την Καραγιάννη, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η ιστορία του πεζοπορικού τουρισμού στην Άνδρο πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω και συγκεκριμένα το 1996, όπου πρωτοξεκίνησε η πρωτοβουλία για τα μονοπάτια του νησιού με την εκπώνηση μελέτης τότε πεζοπορικού τουρισμού. Φορέας ειδοποίησης ήταν το επαρχείο της Άνδρου. Η μελέτη ολοκληρώθηκε το 1998 και μέχρι το 2002 εκτελέστηκαν δράσεις διερεύνησης πεδίου και αποκατάστασης διέλευσης και σήμανσης σε μεγάλο μέρος του επιλεγμένου δικτύου διαδρομών πολιτιστικού, μεγάλου πολιτιστικού ενδιαφέροντος για την Άνδρο. Οι εργασίες υποδομών πεδίου, καθώς και οι εργασίες σήμανσης, συνεχίστηκαν στο νησί σε δύο φάσεις, μέχρι το 2007, με σύναψη αντίστοιχων συμβάσεων μεταξύ Νομαρχικής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων και Αναπτυξιακής Εταιρείας Άνδρου. Από το 2008 μέχρι το 2012 συνεχίστηκαν εργασίες υποδομών πεδίου και σήμανσης στο ήδη διαμορφωμένο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών και τα τελευταία δύο χρόνια δρομολογήθηκε η ευρωπαϊκή πιστοποίηση των πεζοπορικών διαδρομών με πρωτοβουλία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Άνδρος Ρουτς, η οποία ξεκίνησε από το 2010 με την Όλγα την Καραγιάννη να δραστηριοποιείται στον τομέα της βελτίωσης των υποδομών πεδίου και της επέκτασης του δικτύου διαδρομών. Τα τελευταία δύο χρόνια οι άνθρωποι του Άνδρος Ρουτς με τη συμπαράσταση και την πολύτιμη βοήθεια σημαντικών ανθρώπων του νησιού μας, χορηγών, δούλεψαν πάνω στο project της πιστοποίησης με εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως όλοι έχουμε διαπιστώσει μέχρι τώρα. Σήμερα είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να βλέπουμε τις πεζοπορικές μας διαδρομές να πιστοποιούνται με το σήμα ποιότητας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πεζοπορικών Συλλόγων, η οποία εκπροσωπεί εκατομμύρια πεζοπόρων σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να επεκτείνει η Άνδρος την παρουσία της στον παγκόσμιο χάρτη του πεζοπορικού τουρισμού. Για μας, για το Δήμο της Άνδρου και όλους τους δημότες, οι μοναδικής ομορφιάς πεζοπορικές διαδρομές αποτελούν το διαμάντι του νησιού μας. Ένα διαμάντι το οποίο κληρονομήσαμε από τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας και το οποίο δεν καταστράφηκε ευτυχώς στο βωμό μιας άναρχης ανάπτυξης, αλλά διαφυλάχθηκε και αναδείχθηκε. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι. Μέσα από τις πεζοπορικές μας διαδρομές αναδεικνύεται πέρα από τη φυσική ομορφιά και η ιστορία αυτού του τόπου. Ο περιπατητής στην πιστοποιημένη πλέον διαδρομή Άνδρος Ρουτ δεν έχει μόνο την ευκαιρία να αναζωογονηθεί πνευματικά και σωματικά, αλλά και να μάθει την ιστορία και την εξέλιξη της Άνδρου από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι τα πιο σύγχρονα, καθώς στο διάβα του θα συναντήσει από την αρχαία Ζαγορά μέχρι Βυζαντινά μοναστήρια, πύργους, νερόμηλους και πολλά άλλα. Οι πεζοπορικές μας διαδρομές αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της Άνδρου στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, πάνω στο οποίο επενδύουμε και θα επενδύσουμε. Κλείνοντας, θέλω να πω πως η σημερινή γιορτή πιστοποίησης δεν είναι το τέλος αυτής της προσπάθειας, αλλά είναι ο πρώτος σταθμός και ουσιαστικά είναι η αφετηρία για ένα νέο ξεκίνημα. Ο Δήμος, σε συνεργασία με όλους τους φίλους των μονοπατιών και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σχεδιάζει και θα ανακοινώσει παράλληλες δράσεις που κάνουν ακόμα πιο ελκυστική την Άνδρο σαν τουριστικό προορισμό για τους λάτρεις πεζοπορίας. Ήδη με τον νέο προϋπολογισμό του Δήμου το 2016, αν και είναι φτωχός θα έλεγα, έχει υπολογιστεί το ποσό το οποίο θα διατεθεί για τη συντήρηση και ανάδειξη των μονοπατιών. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με τη συνέχιση της βοήθειας από όλους όσοι βοηθούν αυτή την προσπάθεια, είμαστε σίγουροι πως τα επόμενα χρόνια η ανάδειξη των μονοπατιών μας
θα συντελέσει την τουριστική ανάπτυξη και μάλιστα διευρύνοντας και την τουριστική περίοδο. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους, κύριε Δήμαρχε, συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρία Νίλσεν, αγαπητοί φίλοι του Άνδρος Ρούτς, μπαίνοντας σε αυτή την αίθουσα σήμερα που είναι μια αίθουσα γεμάτη συνέστημα και χαράς, αποφάσισα, ενώ είχα ετοιμάσει ένα λόγο να τα πω πως τα νιώθω, γιατί έχετε καταφέρει να μεγάλετε ένα κομμάτι της ομάδας σας. Σήμερα θεωρώ ότι είναι μια μέρα χαράς, τιμής και ευθύνης. Χαρά γιατί η Άνδρος είναι το πρώτο νησί που παίρνει την πιστοποίηση και το δεύτερο μέρος στην Ελλάδα. Τιμής γιατί είναι μέρα που πρέπει να τιμήσουμε αυτά τα παιδιά που, όπως είπε και ο Δήμαρχος πολύ σωστά, βρήκαν μια υποδομή, να μας το πει ο κ. Αναστασίου μετά, αλλά σε αυτήν την υποδομή ακουμπήσανε, το εξελίξανε και φτάσανε σε ένα σημείο μοναδικό σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά. Και χαράς γιατί και ευθύνη, συγγνώμη, γιατί είναι μια ημέρα με την απονομή της πιστοποίησης που και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή του Γιώργου Χατζημάρκου, Περιφερειάρχη μας, και ο Δήμος Άνδρων με την υπογραφή του Δημάρχου και εγώ προσωπικά δεσμευόμαστε ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα συντηρήσουμε τα μονοπάτια στο επίπεδο που επιβάλλει η πιστοποίηση. Θέλω να πω για την ομάδα του Άνδρος Ρούτς κάποιες λεπτομέρειες που εμένα με έχουν συνεπάρει. Η προσφορά τους δεν έχει να κάνει μόνο με τα μονοπάτια. Εγώ θα βάλω μια διάσταση που δεν την έχω πει ποτέ όλα, αλλά θεωρώ ότι προσφέρεται στην κοινωνία. Καλλιεργείται έναν εθελοντισμό, έχετε καταφέρει να ενώσετε όλες τις δυνάμεις του τόπου, να προκαλέσετε χορηγούς που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και να φτάσουμε σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα που θα έχει και οικονομικές επιπτώσεις. Δηλαδή, προχωράμε στην επιμήκυση της σεζόν, προχωράμε σε μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού και τελικά αυτή το νησί μας αποκτάει μια ταυτότητα σε σχέση με το τουριστικό προϊόν. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θέλω να τονίσω δύο σημεία. Πρώτον, για να συνειδητοποιήσετε, κυρία Νίλσεν, σε ποιο νησί δίνετε την πιστοποίηση, σας έχω ετοιμάσει ένα δωράκι που έχει μια βραχογραφία από το Στρόφινα, έναν νεολιθικό οικισμό 4.000 χρόνων π.Χ. Όσο θα περπατάτε αυτό το νησί, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα ανακαλύψετε συνέχεια πράγματα και θα συνειδητοποιήσετε πολύ καλά κάτι που μας θα δώσετε την πιστοποίηση. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω για να αποκαλύψω είναι ότι την πρώτη φορά που συναντήθηκα με την Όλγα την Καραγιάννη στο επαρχείο, το συμπέρασμα που βγάλαμε τελειώνοντας τη συζήτησή μας είναι ότι τελικά όλα τα πράγματα και ιδίως αυτό δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, χορηγών και οτιδήποτε, και η Περιφέρεια έχει κάποια χρήματα και ο Δήμος όπως ξέρω και φτάει. Είναι το εγχείρημα που πρέπει να μας οδηγήσει να το αγκαλιάσει ο κόσμος. Και παρόλο που έχουμε άσχημες καιρικές συνθήκες, η γεμάτη αίθουσα αυτό το αποδεικνύει. Και θεωρώ ότι η όλη προσπάθεια ίσως να είναι απαρχή για πολλά καλά σε αυτόν τον τόπο. Θέλω να σας δώσω θερμά συγχαρητήρια, να σας ευχαριστήσω που με έχετε μέρος στην όλη προσπάθεια και να δεσμευτώ ότι ως Λοτσάρης Δημήτρης θα είμαι μια ζωή κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολλά τα πράγματα που έχουν γίνει και έτσι ήταν δύσκολο να φτιάξω μια πολύ μικρή παρουσίαση. Οι ενότητες περιλαμβάνεται τα εξής. Μια πολύ μικρή κουβέντα γιατί μας ενδιαφέρουν τα ζωοπολικές διαδρομές. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που λένε μα γιατί να ασχοληθούν με τα μονοπάτια. Υπάρχουν άλλα τόσο πολύ σοβαρότερα θέματα στο νησί να ασχοληθεί κανείς. Θα ήθελα να πω και βραμμές γι' αυτό. Θα αναφερθώ στην προσπάθειά μας στο Trail τα τελευταία χρόνια. Θα σας παρουσιάσουμε λίγο τη διαδικασία της πιστοποίησης, δηλαδή τα βήματα, τη θεματική της εξέλιξη και ποια είναι η συγκεκριμένη διαδρομή. Τα πρώτα θετικά μηνύματα που ήδη έχουμε και πριν τη λήψη της πιστοποίησης από την χώρια και την ευρωπαϊκή αγορά, ποιοι είναι οι δικοί μας στόχοι, τα επόμενα βήματα για το επόμενο χρονικό διάστημα και φυσικά ευχαριστίες που είναι πάρα πολλές. Περισσότεροι από εσάς είστε από το νησί, δεν έχουμε λίγους επισκέπτες σήμερα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε συνειδητοποιήσει το εκπληκτικό ανάπτυγμα που έχει Άνδρος. Η Άνδρος είναι ένα πάρα έντονα ορεινό νησί.
Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι βλέπετε τη φωτογραφία πάνω, η οποία είναι από την περιοχή της Πλούσκας, κατά σύμπτωση. Βλέπετε το εκπληκτικό ανάγλυφο που έχει, το οποίο σημαίνει ότι κανείς για να αντιληφθεί την άνδρα, για να την καταλάβει, για να την κατανοήσει, ο καλύτερος τρόπος είναι να περπατήσει. Στεκόμενος σε μία πλαγιά και κοιτάζοντας πράγματα, μπορείς να δει μέχρι εκεί που σου επιτρέπει ο επόμενος ορεινός όμβος. Αυτό είναι που κάνει και την άνδρο να έχει μια εξαιρετικά πλούσια βιοποικιλότητα σε συνδυασμό με τα νερά. Και όλη της ιστορία που, όπως είπε ο Δημήτρης Βλωτσάρης, έρχεται από χιλιετίες πίσω, είναι χαραγμένη στο τοπίο της. Δεν υπάρχει λοιπόν καλύτερος τρόπος, ιδανικότερος τρόπος από το να αντιληφθεί κανείς το νησί, την ιστορία του, τον πολιτισμό του, την κουλτούρα του, από το να περπατήσει. Βλέπετε τις φωτογραφίες που έχω εδώ στη διαφάνεια, είναι κάποια χαράγματα που βρήκαμε σε μια διαδρομή στο Κόρτι. Είναι πιο πρόσφατη ιστορία, του 1933. Βλέπετε ένα μικρό γεφυράκι στη μεσαία φωτογραφία, το οποίο αποκαλύψαμε καθαρίζοντας μια διαδρομή στον αμόλοχο, το οποίο ήταν κρυμμένο από τη βλάστηση. Όσο δουλεύουμε στα μονοπάτια και βρισκόμαστε εκεί έξω, ανακαλύπτουμε συνεχώς μικρότερης ή μεγαλύτερης σημασίας αγροτικά μνημεία, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Άνδρος ήταν αιώνες αγροτικό νησί, αν και η ναυτιλία στιγμάτισε την πιο πρόσφατη ιστορία της. Βλέπετε τον Μπεσό, είναι μια αρχαία τεχνοτροπία αυτή η κολόνα που χρησιμοποιείται για να κάνει τα δωμάτια όσο πιο φαρδιά γινότανε. Η λήψη άλλων υλικών ήταν η πέτρα το βασικό οικονομικό υλικό. Και βλέπετε και ένα υπέροχο λιθόστρωτο τμήμα που είναι στη διαδρομή προς Κόρτη. Είναι προφανές έτσι ότι μιλάμε για δρόμους. Οι παλιοί άνθρωποι με τους οποίους ήρθαμε συστηματικά σε επαφή τα τελευταία χρόνια περπατώντας και αναζητώντας διαδρομές, μας διόρθωναν συστηματικά λέγοντας ότι δεν είναι μονοπάτια, είναι δρόμοι. Δηλαδή, οι δρόμοι μιας άλλης εποχής, δίκτυα επικοινωνίας, μεταφοράς, εμπορικοί δρόμοι, δεν είναι καινούργια μονοπάτια που ανοίχθηκαν. Βλέπουμε ωραίες φωτογραφίες από τα τοπία της Άνδρου. Όπως σας είπα και πριν, όλη η φυσική και πολιτισμική πόρη του νησιού είναι δυνατόν να ειδωθούν πάνω στις διαδρομές. Λίγα πράγματα βλέπει κανείς με το αυτοκίνητο. Βλέπετε το ξωτά γεφύρια, τους ανεμόμυλους, τους μερόμυλους, καταράκτες. Η φωτογραφία είναι πίσω από την ξενάγηση στη Ζαγορά, που είχαμε πέρσι την ευκαιρία να μας κάνει η ομάδα των Αυστραλών. Ένας άλλος λόγος, πέρα από την ανακάλυψη της ιστορίας του νησιού, τους φυσικούς πόρους και τους πολιτισμικούς, είναι αυτή καθ' αυτή η άσκηση και η αναψυχή που κανείς απολαμβάνει περπατώντας στις διαδρομές. Βλέπετε από ψηλά μια θέα των λιβαδιών, του κάμπιμα τα Εσπεριδοειδή, τον καταράκτη της Πιθάρας, ένα νερόμυλο στην Καπαριά, τον πύργο του Άγιου Πέτρου, που δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε σήμερα να πάμε λόγω του καιρού τελικά, και τη διαδρομή στα υποθάματα. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο μας ενδιαφέρουν τα μονοπάτια, κάποιοι από εμάς μπορεί να πει κάποιος ότι είμαστε ρομαντικοί. Εγώ θεωρώ ότι τα μονοπάτια έχουν αυτοαξία, ανεξάρτητα δηλαδή από το αν φέρνουν οικονομικά ωφέλη στον τόπο. Είναι πεδίο έρευνας, είναι πεδίο μάθησης, εκπαίδευσης για πάρα πολλά πράγματα. Ο τουρισμός όμως είναι μια σημαντική πηγή εσόδων, όχι μόνο για την Άνδρο, για όλη την Ελλάδα. Και ο πεζοπορικός τουρισμός είναι μια επιθυμητή μορφή τουρισμού για τη χώρα μας, δεδομένου ότι έρχονται άνθρωποι εποχές που τους θέλουμε, που επιτρέπει κάτι τέτοιο την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Και ήδη στην Άνδρο πρέπει να πούμε ότι έχουμε πεζοπορικό τουρισμό και τα τελευταία χρόνια είναι αυξανόμενη η τάση αυτής της μορφής τουρισμού. Έχουμε και γκρουπ που έρχονται, αλλά και μεμονωμένους επισκέπτες, που έρχονται κυρίως άνοιξη και φθινόπωρο. Οι χώρες προέλευσης που έχουμε εμείς καταφέρει να καταγράψουμε, έχουμε ξεκινήσει και μια έρευνα τουρισμού σε συνεργασία με τα καταλήμματα για να δούμε, να μάθουμε από τους ανθρώπους που επισκέπτονται το νησί, τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Είναι από την Ολλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, τον Βέλγιο, κυρίως δηλαδή από ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί θέλουμε αυτόν τον τουρισμό, το είπα ήδη. Αμβλύνει την εποχικότητα, που είναι κάτι από το οποίο πάσχει η Άνδρος σημαντικά και άλλα νησιά βεβαίως. Η ενίσχυση της απασχόλησης είναι μια προφανής θετική επίδραση που μπορεί να έχει αυτή η μορφή τουρισμού, με νέα επαγγέλματα που μπορεί να προκύψουν, είτε αυτή είναι ξεναγή, μεταφορής αποσκευών. Και βεβαίως ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με την τοπική παραγωγή. Θα πούμε λίγο περισσότερο γι' αυτό αργότερα. Για μας, πολύ σημαντικός στόχος και επίδραση που μπορεί αυτή η μορφή τουρισμού να φέρει, αν κανείς στοχεύσει και κάνει επιλεγμένες δράσεις με σωστό τρόπο, είναι η ενίσχυση των κατοίκων των χωριών. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που ζουν στα αστικά κέντρα, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εκεί, ωφελούνται, όπως και να έχει. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται συνήθως περνούν ή μένουν στα αστικά κέντρα. Ζήτημα και ζητούμενο είναι τα χωριά της Άνδρου που ερημώνουν να μπορούν να ωφεληθούν από αυτή τη μορφή τουρισμού. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα, θετική επίσης επίδραση αυτής της μορφής τουρισμού, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται να περπατήσουν έναν τόπο, είναι άνθρωποι που αγαπούν τη φύση και ενδιαφέρονται για την τοπική κουλτούρα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και καθόλου αμεληταίο. Εμείς το είδαμε και έμπρακτα και θα σας πω αργότερα γι' αυτό. Πόσοι άνθρωποι ενθουσιάστηκαν με τις ομορφιές του νησιού και θελήσαν επιστρέφοντας τις πατρίδες τους να βοηθήσουν με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Θα έλεγα λοιπόν ότι όλα αυτά, όλοι αυτοί οι λόγοι που ήδη αναφέρθηκαν, συνιστούν κίνητρα για να διατηρηθεί ο φυσικός και πολιτισμικός πλούτος της Άνδρου. Αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος πριν, έκανε ένα σύντομο ιστορικό για τη συντήρηση των μονοκατοικιών, η οποία πράγματι είναι μια ιστορία παλιά, σχεδόν κλείνει 20 ετία σήμερα, έτσι. Ξεκίνησε από την Ομαρχία Κυκλάδων και την Αναπτυξιακή Άνδρου. Έγινε μια πρώτη χαρτογράφηση, καθαρισμή και σήμανση σε ένα δίκτυο μονοπατιών περίπου 85 χιλιόμετρων. Από τη δική μας εμπειρία, που στην ουσία περπατάμε και δραστηριοποιούμαστε από το 2003 στο νησί, ήταν ότι σταδιακά η φροντίδα των μονοπατιών, λόγω περιορισμών κονδυλίων από την μια πλευρά, λόγω έλλειψης ανθρώπων σε τοπικό επίπεδο που να ενδιαφέρονται και να κινούνται στον χώρο και να ασχολούνται με τα μονοπάτια, κατά κάποιο τρόπο οδήγησε το έργο σε μια φθήνουσα πορεία. Πολλά μονοπάτια έφραξαν, η σήμανση δεν συντηρήθηκε επαρκώς. Είχαμε πάρα πολλά παράπονα από κόσμο που χανόταν στις διαδρομές. Βλέπετε κάτω ένα τμήμα της διαδρομής, νούμερο 5, στο μέσα βουνί, το οποίο ήταν για πολλά χρόνια φραγμένο. Συνεπώς καθιστούσε μια ολόκληρη διαδρομή αδιάβατη. Κάποιος περπατούσε μέχρι εκείνο το σημείο και μετά δεν μπορούσε να συνεχίσει. Υπήρχαν διάφορα άλλα τέτοια σημεία στο δίκτυο που εμφάνισαν προβλήματα. Επίσης, υπήρχε ελάχιστη σήμανση, τουλάχιστον με τα στάνταρτ των προδιαγραφών που θέτει το σήμα ποιότητας, αυτό το οποίο επιδιώξαμε και καταφέραμε να πάρουμε. Κάποιες πινακίδες σήμανσης ήταν ενεργητικές, ήταν μόνο στα ελληνικά, τα τελευταία χρόνια κάποιες αντικαταστάθηκαν. Υπήρχε μια προσπάθεια από την περιφέρεια. Βέβαια, το μεγαλύτερο μάθημα που πήραμε εμείς ως μια μικρή προσπάθεια τοπική είναι ότι όταν υπάρχουν κονδύλια τα οποία έρχονται έξω από το νησί και έρχονται και πέφτουν στο νησί, πολύ συχνά το έργο, όταν πάρουν να υπάρχουν τα κονδύλια αυτά, δεν είναι δυνατόν να συντηρηθεί και να επιβιώσει. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι στο μέρος που κατοικούν και ζουν και να φροντίζουν αυτό το έργο. Θα έλεγα λοιπόν ότι για μένα δεν ήταν μόνο η έλλειψη χώρων από ένα σημείο και μετά, αλλά ήταν και η έλλειψη ανθρώπων σε τοπικό επίπεδο που να κινούν τις διαδικασίες. Το 2000, στην περίοδο 2009-2011, η Περιφέρεια επιχείρησε και οργάνωσε προγράμματα διεθνούς εμπειρολογικής εργασίας και είχαμε την ευκαιρία, η εταιρεία Έλλειξη μας βρήκε, που συνεργάστηκε με την Περιφέρεια και μας ανέθεσε τον τοπικό συντονισμό των προγραμμάτων αυτών. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και αυτή. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι συντηρήσεις ήταν μερικές και δεν υπαρκούσαν για την κάλυψη όλη του δικτύου. Το 2009 λοιπόν αποφασίσαμε να δραστηριοποιηθούμε σε τοπικό επίπεδο. Ξεκινήσαμε πρώτα σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Εθελοντών και κάναμε κάποιες διανοίξεις παλαιών μονοπατιών. Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε τη δική μας προσπάθεια εστιασμένη πια στα μονοπάτια και στην προώθησή τους και από την τουριστική σκοπιά. Το 2009, όπως είπε ο Δήμαρχος, ιδρύσαμε ένα μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος ονομάζεται Ερευνητικό Κέντρο Άνδρου, όχι Άνδρος Ρουτς. Άνδρος Ρουτς είναι το εγχείρημα για τα μονοπάτια. Καταστατικοί στόχοι του φορέα είναι έρευνα, στην ουσία μετουσίωση έρευνας και καλών πρακτικών από άλλες περιοχές του εξωτερικού σε δράσεις για την Άνδρο, σε θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό του νησιού, με έμφαση στοχευμένα στις εναλλακτικές μορφές του τουρισμού και ιδιαίτερα στον κοινωνικό τουρισμό. Ένα πρώτο κομμάτι με το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν η καταγραφή της προφορικής ιστορίας, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πεδίο, το οποίο έχει κάπως περιοριστεί η ανασχόλησή μας λόγω της έμφασης που δώσαμε στους καθαρισμούς και στις λύσεις του δικτύου, αλλά ελπίζω ότι θα επιστρέψουμε σε αυτό, γιατί είναι ένα πολύ έντονο επίσης κεφάλαιο του νησιού, η προφορική ιστορία. Και ο στόχος μας εξ αρχής ήταν να δημιουργήσουμε μια δομή συντήρησης και φροντίδας των μονοπατιών σε τοπικό επίπεδο, η οποία να μπορεί να επιβιώνει σιγά σιγά μόνη της. Πέρα δηλαδή και μακριά από τη λογική του ότι πάντα περιμένουμε κάποια χρήματα να έρθουν από κάπου για να κάνουμε κάτι, φροντίζουμε να δημιουργήσουμε εμείς πόρους και έσοδα, φροντίζουμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία και να εμπλέξουμε τον κόσμο σε θεμελιωτικό επίπεδο ή να δημιουργήσουμε έσοδα τα οποία θα μας επιτρέψουν να καλύψουμε κάποιες δαπάνες. Πρέπει να τονίσω, γιατί πολλοί κόσμος έχει την αίσθηση ότι επειδή υπάρχουν χορηγοί, ότι κάποιοι άνθρωποι από εμάς το κάνουν την πληρωμή, ότι όλη η ομάδα Άνδρος Ρουτς είναι εθελοντική, είμαστε εθελοντές. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους ανατίθενται έργα, είτε εργάτες που πρέπει να καθαρίσουν μονοπάτια, είτε αμοιβές χαρτογραφικής εταιρείας ή γραφιστών ή κάποια υλικά πράγματα τα οποία δημιουργούμε, τα οποία βεβαίως υπάρχουν έξοδα τα οποία καλύπτονται από χορηγίες.
Θέλω να πω ότι θα σας πω το ιστορικό της πιστοποίησης, θα κάνω το λίγο παρακάτω. Το 2013, που αποφασίσαμε, περνώντας μια εκπαίδευση στην Άξο για αυτό το συγκεκριμένο σήμα ποιότητας, να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία του τοπικού επίπεδου, να τρέξουμε αυτή τη διαδικασία για την Άξο, ότι ως διαμαγείας εμφανίστηκαν οι βοήθειες. Υπήρξαν άνθρωποι που μας βρήκαν μόνοι τους και μας είπαν: θέλω να σας βοηθήσω. Υπήρξαν άνθρωποι που εμείς χτυπήσαμε την πόρτα τους και μας την άνοιξαν. Ήταν εντυπωσιακή ανταπόκριση σε αυτή την προσπάθεια και χάρη σε πάρα πολύ κόσμο, στον οποίο οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη, δεν είναι σίγουροι αν θα είχαμε καταφέρει να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Θα αναφέρω τον κύριο Σπύρο Κουλιέδη, ο οποίος ήταν κοντά μας από την πρώτη στιγμή, με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και όχι μόνο υλικούς. Το Γιάννη και τη Χαρά τη Τσεπέρκα, οι οποίοι μας φτιάξαν αυτές τις καταπληκτικές επιγραφές. Και ήταν επίσης κοντά μας με κάθε τρόπο, σε στιγμές πίεσης, ανταποκρίθηκαν. Με μεγάλη καινοδορία και μεγάλη αγάπη φτιάξανε ό,τι φτιάξανε. Υπάρχει ο Νίκος ο Τρυπόδης, ένας άνθρωπος που ίσως πολλοί από εσάς δεν τον ξέρετε. Έχει σπίτι στην Άδρα, έρχεται πολύ αραιά. Αλλά και αυτός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μας βοήθησε στο θέμα της κάλυψης αμοιβής της χαρτογραφικής εταιρείας και στην εκτύπωση του βιβλίου μας. Η Ελένη Κουρτέση, η οποία φτιάχνει πολύ όμορφα σαπούνια και ένα μέρος των εσόδων τα παραχωρεί για τις καθαρισμούς των μονοπατιών. Ο Γιώργος Δαρδανός και ο Γιάννης ο Μαμάης από το εκδόσεις Gutenberg που τυπώσαν αυτό το πάρα πολύ όμορφο newsletter που κάναμε. Ένα εντυπωσιακό πράγμα από το εξωτερικό, μια μικρή χορηγία από ένα ίδρυμα βρετανικό, Heart and Soul Foundation, που είναι αδερφή εταιρεία με τους Ramblers UK, ένας μεγάλος ταξιδιωτικός οργανισμός της Αγγλίας, οι οποίοι έρχονται στην Άνω και κάνουν εκδρομές, ενθουσιάστηκαν με την πρόοδο του έργου που είδανε και θελήσανε να κάνουν μια μικρή χορηγία. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ εντυπωσιακό αυτό. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βοηθήσει, θα μας έπαιρνε πάρα πολύ ώρα να αναφέρω όλους. Είναι γραμμένοι στο newsletter, έχετε την ευκαιρία να τους δείτε. Θα λέω ότι πάρα πολύ σημαντική ήταν η βοήθεια των πολιτιστικών συλλόγων, των τοπικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι στις περιοχές που περνούν τα μονοπάτια, οι οποίοι αγκαλιάζουν και αποδέχονται αυτό το έργο. Επανέρχομαι στο παλιότερο έργο. Όταν κάποιος δεν περνάει συστηματικά, όταν κάτοικοι των περιοχών δεν είναι ενήμεροι για ένα έργο ή δεν έχουν, αν θέλετε, την ευκαιρία να ωφεληθούν από αυτό, δεν έχουν κανένα λόγο και κανένα κίνητρο να το υποστηρίξουν. Προσπαθούμε με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ θερμά, που έχουν αναλάβει και καθαρίζουν μονοπάτια. Το ίδιο ισχύει και για κάποιες τοπικές κοινότητες. Θα πρέπει να αναφέρω του Μακροδανάρου, του Θοδωρή τον Πόδο, που ήταν πρωτεργάτη σε αυτή την προσπάθεια στους Χρουσαίους, που άνοιξε τα πρώτα κομμάτια μόνος του, χωρίς κάποια ιδιαίτερη άλλη παρότρινση από εμάς. Υπήρξαν επαγγελματίες που βοηθήσαν σε διάφορα μέρη του νησιού. Τι να πω για τους εθελοντές, δεν έχω λόγια να πω, πραγματικά. Είναι άνθρωποι που λατρεύουν αυτό το πράγμα, αγαπούν τα μονοπάτια. Έχει φτιαχτεί μια πάρα πολύ ωραία μαγιά ανθρώπων που είναι μεγάλη μας χαρά να είμαστε έξω και να δουλεύουμε παρέα. Και βεβαίως βοήθειες από ευχαριστημένους επισκέπτες. Θα επανέλθω σε αυτό. Άνθρωποι του εξωτερικού οι οποίοι βοηθούν, έρχονται να βοηθήσουν, στέλνουν βοήθειες, είναι πρεσβευτές της προσπάθειας στο εξωτερικό. Έτσι, για να δώσω ένα νούμερο, θα έλεγα ότι πάνω από 200 άνθρωποι και φορείς έχουν βοηθήσει αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, να πω έτσι εν συντομία τι έχουμε κάνει εμείς τα τελευταία δύο χρόνια. Υιοθετήσαμε, ανακαλύψαμε, χαρτογραφήσαμε, καθαρίσαμε και σημάναμε ένα δίκτυο που αγγίζει πια τα 160 χιλιόμετρα μήκος. Οι εργασίες στα μονοπάτια γίνανε με χορηγούμενα εργατικά χέρια από τους ανθρώπους που μας βοήθησαν, με άφθονη εθελοντική εργασία, με αμοιβόμενα εργατικά χέρια από τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου μας που φτιάξαμε στα αγγλικά και στα γαλλικά και τώρα ετοιμάζουμε και σε ελληνικά και σε γερμανικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα βιβλιοπολία που υποστηρίζουν αυτό το βιβλίο, γιατί κάθε έσοδο από τη δική μας τη σκοπιά πάει στα μονοπάτια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτό που σας έλεγα, ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έσοδα για να αυτοτροφοδοτείται η δομή και να μην εξαρτάται από τις εκάστοτε επιχορηγήσεις. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να καλύψουμε το 95% περίπου του δικτύου των 160 χιλιόμετρων. Έχουμε κάποιες ελάχιστες διαδρομές που είναι εκτός της πιστοποίησης, στις οποίες εκκρεμούν κάποιες σημάνσεις. Σε αριθμούς, σε πολύ αδρές γραμμές να πω. Έχουμε τοποθετήσει περίπου 3.000 μικρά σήματα με αρρύθμιση. Υιοθετήσαμε το σύστημα που υπήρχε. Το σύστημα αυτό που είχε κάνει η περιφέρεια στα πρώτα της έργα και στη συντήρηση, τα κόκκινα και άσπρα και νακιδάκια με τα ψηφία. Προσθέσαμε διαδρομές, προσθέσαμε γεφυροποιά τμήματα μεταξύ υφισταμένων διαδρομών και φυσικά το επεκτείναμε. Έχουμε τοποθετεί μέχρι σήμερα 300 ξύλινες πινακίδες και 112 ορθοστάτες ξύλινων κατευθύνσεων.
όπως και 100 στήλοι αλουμινίου. Έτσι. Πολλά από αυτά βεβαίως και κάποια έχουν. Είχαμε και κάποιες απώλειες, είχαμε κάποιες αποκολλήσεις. Θέλω να πω ότι η δουλειά είναι συνεχής, δεν σταματάει, δεν κλείνει. Κάνουμε ένα απολογισμό σήμερα, αλλά μην φανταστείτε ότι έχει τελειώσει κάτι. Είναι συνεχώς η εξέλιξη. Βλέπετε φωτογραφίες από σεμάνσεις, από ανθρώπους που δουλεύουν, τις πινακίδες, το βιβλίο μας. Όλο τον χρόνο οργανώνουμε δράσεις φροντίδας των μονοπατιών και ευαισθητοποίησης. Είτε αυτό σημαίνει πεζοπορίες φροντίδας, όπως τις έχουμε πει, κάθε δεύτερη Κυριακή το χειμώνα και μέχρι και την άνοιξη περπατούμε παρέα με κόσμο, με τα εργαλεία μας, τις τσάπες μας, τα κλωδευτήρια μας και προσπαθούμε να διατηρούμε τις διαδρομές καθαρές, μαζεύουμε σκουπίδια. Έχουμε κάνει δράσεις με τα παιδιά στα σχολεία, είναι πολύ σημαντικό τα πιο μικροί κάτοικοι άνδρου και νέοι. Πώς να πω, πολίτες του νησιού να έχουν συμμετοχή, ενημέρωση και εμπλοκή. Βλέπετε φωτογραφία από μια δράση που κάναμε σε ένα σχολείο στην πίσω μεριά στο Κόρθιο, που δείχναμε στα παιδιά πώς γίνεται η σήμανση και ενθουσιάστηκα. Του άρεσε πάρα πολύ σαν διαδικασία. Σιγά σιγά βλέπω ότι περισσότερος κόσμος έρχεται κοντά και ενδιαφέρεται. Βλέπετε εδώ φωτογραφίες. Ένα κομμάτι με το οποίο ασχοληθήκαμε επίσης ήταν το θέμα της προβολής, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, συμμετείχαμε, πήγαμε στην έκθεση πέρσι στη Γερμανία, στην Tour Natur, είναι μια εξειδικευμένη έκθεση πεζοπορικού τουρισμού, πολύ σημαντική. Η Γερμανία είναι μια τεράστια αγορά, περίπου 40 εκατομμυρίων περιπατητών, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για μας, είναι μια αγορά που βρίσκεται κοντά. Άνθρωποι που έχουν μεγάλη κουλτούρα στο περπάτημα, βλέπετε φωτογραφίες από την έκθεση και από το χάρτη μας. Και να δούμε στο τι βρήκαμε και τι κάναμε. Το 2013 λοιπόν βλέπετε με τις κίτρινες γραμμές ήταν κομμάτια δικτύου τα οποία δεν διέθεταν σήμανση και με την κόκκινη γραμμή ήταν κομμάτια δικτύου τα οποία διέθεταν ελάχιστη σήμανση. Όπως βλέπετε και για τις ανάγκες της πιστοποίησης υπήρχε ανάγκη να προκύψει ένα γεφυροποιό τμήμα φτάνοντας κανένα λιμάνι να μπορεί να ξεκινήσει να περπατάει και να διασχίζει όλο το νησί φτάνοντας στον νότο. Έπρεπε λοιπόν εμείς να φτιάξουμε αυτό το δίκτυο που απουσίαζε στο βόρειο τμήμα του νησιού. Να γεφυρώσουμε κομμάτια που έλειπαν οι συνδέσεις τους, προκειμένου να προκύψει εν τέλει μια διαδρομή η οποία θα μπορούσε να πιστοποιηθεί. Μετά από 2 χρόνια δουλειάς, βλέπετε το δίκτυο των 160 χιλιόμετρων, συμπληρώσαμε τη σήμανση εκεί που έλειπε, παρουσίαζε κενά ή δεν είχε ολοκληρωθεί. Υπήρχαν και διαδρομές στις οποίες δεν είχε ολοκληρωθεί η σήμανση. Βλέπετε με κόκκινο ποια χρώμα είναι οι διαδρομές που έχουν πλήρη σήμανση. Συμπληρώσαμε. Με πράσινο είναι οι διαδρομές που προσθέσαμε στο δίκτυο, οι οποίες είτε δεν είχαν καθόλου σήμανση είτε δεν υπήρχαν ως διαδρομές. Και με κίτρινη γραμμή, κάποιες είναι 2 μόλις διαδρομές, οι οποίες έχουν κάποιες ανάγκες ακόμα για να ολοκληρωθούν. Και στο βόρειο τμήμα, βέβαια, είναι μια καινούργια διαδρομή που έχει ανοίξει κάποιος ιδιώτης που θέλει εξ ολοκλήρου σήμανση. Είμαστε κοντά μας στο να την κάνουμε. Ξαναφέρνω τις 2 φωτογραφίες δίπλα για να δείτε το πριν και το μετά. Περίπου 200 μεταλλικά σήματα εμείς καταγράψαμε στο παλιό δίκτυο του 2013, 20 πινακίδες και 3 πασαλάκια είναι αυτά που βρήκαμε εμείς στις διαδρομές και έχουμε τοποθετήσει 3.000 σήματα, 300 πινακίδες, τα ξαναείπα και πριν τα νούμερα, έτσι το πριν και το μετά, μια πολύ σύντομη εικόνα. Να πω λίγα πράγματα έτσι χρονικά, πώς έγινε η διαδικασία της πιστοποίησης. Το 2013 τον Οκτώβριο, και οφείλω να ευχαριστώ στον υπεύθυνο του τμήματος τουρισμού της περιφέρειας, ο κύριος Υγείο, τον Δημήτρη τον Πασχαλίδη, γιατί ήταν αυτός που προσκάλεσε στην Άξο να παρακολουθήσω αυτό το σεμινάριο από ειδικού σε θέματα ποιοτικού πεζοπορικού τουρισμού. Ήταν άνθρωποι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πεζοπορικών Συλλόγων. Προσκάλεσε λοιπόν κάποιους ανθρώπους που ήξερε ήδη ότι δραστηριοποιούνται και ενδιαφέρονται για τα μονοπάτια στα νησιά. Αποφάσισα να πάω. Μας φιλοξένησε εκεί ο Δήμαρχος Νάξου, ο Δημήτρης Ολιανός, ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και ικανός. Και πέρασα αυτή την εκπαίδευση τον Οκτώβριο του 2013. Επέστρεψα στην Άνδρο έχοντας ακούσει και μάθει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και φέρνοντας αυτό το όραμα και τη διάθεση εφαρμογής του και για το νησί. Τον Νοέμβριο του 2013, που συμμετείχα και εγώ ως εισηγητή σε ένα σεμινάριο για τοπικούς συνοδούς που έγινε εδώ στην Άνδρο, οργανώθηκε από το ΚΕΚ της Περιφέρειας. Ανακοίνωσα για πρώτη φορά τη δική μας πρόθεση να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία. Και το Δεκέμβριο αρχίσαμε σιγά σιγά να ζητούμε υποστήριξη, αλλά όπως και σας είπα, ήρθε και υποστήριξη από μόνη μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν τέλη του 2013 να σχεδιάζουμε, να αναζητούμε, να ερευνούμε αυτά πράγματα που μας λείπανε μεθοδικά και συστηματικά ό,τι θα χρειαζόταν για να υλοποιήσουμε αυτό το έργο. Πάντα με τη συμβουλή και τη βοήθεια και τη τεχνογνωσία των ανθρώπων της ΕΡΑ, που ήταν πολύτιμη, βοηθή μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να λύσουν κάθε απορία μας, να μας συμβουλεύσουν για υλικά, για τρόπους, για διαδικασίες.
και βεβαίως τους χορηγούς μας, οι οποίοι αφιδώς προσέφεραν τη βοήθειά τους και επέτρεψαν κάθε μας ανάγκη να γίνει, να υλοποιηθεί, να γίνει πραγματικότητα. Συνεχίσαμε με την τουριστική προβολή, παράλληλα δηλαδή κινούσαμε τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης του έργου, αλλά και δημιουργίας προϊόντων και υποστηρικτικών υλικών για τον πεζογραφικό τουρισμό, φτιάχνοντας το βιβλίο, φτιάχνοντας το χάρτη, φτιάχνοντας φυλάδια, συμμετέχοντας σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Σε συνεργασία και με τον Δήμο, βέβαια, και την περιφέρεια, γιατί συνήθως είναι η περιφέρεια που καλύπτει αυτές τις δαπάνες, έχοντας περίπτερα σε θέσεις επιλογής της περιφέρειας και του Δήμου. Τον Απρίλιο του 2014, για πρώτη φορά παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ιδέα και το εγχείρημα, το οποίο ήταν ήδη δρομολογημένο, ήταν στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά ήταν παρόντες και αρκετοί σήμερα εκλεγμένοι και ο Δήμαρχος ως Δημοτική Σύμβουλη τότε της Αντιπολίτευσης. Παρουσιάσαμε το έργο και αρχίσαμε σιγά σιγά να τοποθετούμε τις πρώτες ξύλινες επιγραφές. Τα μικρά σήματα ήδη ήταν σε διαδικασία τοποθέτησης. Τον περασμένο Ιούλιο περάσαμε τον έλεγχο από τους ειδικούς της πιστοποίησης. Ήρθαν εδώ και έλεγξαν περίπου το 30% του δικτύου, αλλά ήταν πράγματι με τις προδιαγραφές που θέτει το σήμα ποιότητας. Και φτάνουμε στο σήμερα που ολοκληρώνουμε πια αυτή την προσπάθεια που κλείνει 2 χρόνια και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να λαμβάνουμε το σήμα ποιότητας. Σας τα είπα ήδη αυτά, τι απέτησε, συμπληρώσεις, γεφύρωση στο εμπόριο τμήμα. Θέλω να πω ότι δεν πιστοποιείται όλο το δίκτυο των ζωγραφικών διαδρομών της Άνδρου. Πιστοποιείται μία διαδρομή. Οι προδιαγραφές που δέχεται το σήμα ποιότητας είναι για μία συνεχή πεζοπορική διαδρομή. Θα μπορούσαν και υπάρχουν κυκλικά τμήματα. Υπήρχαν λοιπόν κάποιες προδιαγραφές τις οποίες έπρεπε εμείς να συντηρήσουμε και έτσι δεν ήταν δυνατόν να έχουμε όλες τις διαδρομές πιστοποιημένες. Στο μέλλον γνωρίζω ότι θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, αλλά σήμερα μιλάμε λοιπόν για μία διαδρομή 100 περίπου χιλιόμετρων. Η επιλογή ήταν δύσκολη να την κάνουμε για πολλούς λόγους τεχνικούς. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια στο σήμα ποιότητας τα οποία αποκλείουν διαδρομές. Παραδείγματος χάρη, όταν μια διαδρομή κινείται κατά μήκος ασφαλτόδρομου πάνω από κάποιο μήκος, δεν είναι αποδεκτή. Αυτό δεν συνιστά ποιοτική πεζοπορική διαδρομή για κάποιον που συνηθίζεται να περπατήσει. Άρα λοιπόν, μοιραία κάποιες διαδρομές βγήκαν εκτός. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και με το σφραγισμένο τερέν. Είναι σημαντικό το τερέν να είναι φυσικό. Υπάρχουν τσιμεντωμένα μονοπάτια πέρα από ασφαλτόδρομους, τα οποία αναγκαστικά ήμασταν υποχρεωμένοι να τα αποκλείσουν. Αυτό το λέω ότι είναι καλό έτσι να το ακούνε και κάποιοι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον οικοδομικό τομέα ή ακόμα και αιρετοί, ότι είναι πολύ σημαντικό να διαφυλάξουμε τα μονοπάτια στην κατάσταση που είναι. Αντιλαμβάνομαι ότι οι άνθρωποι που ζουν στα χωριά είναι δύσκολο και εγώ ζω σε χωριό και σε μακριά από τον δρόμο, αλλά αν θέλουμε να έχουμε αυτή τη μορφή τουρισμού και να διατηρήσουμε αυτή την πιστοποίηση, πρέπει να τιμήσουμε την υποδομή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η προσπάθειά μας λοιπόν για να επιλέξουμε το δίκτυο έλαβε υπόψη της, αν θέλετε, προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο περισσότερα μνημεία του νησιού ήταν δυνατόν, με τους αποκλεισμούς, σας είπα, των κριτηρίων που είχαμε, αλλά και όσο περισσότερα χωριά, να περνάει από όσο το δυνατόν περισσότερα χωριά της Άνδρου και ιδίως απομονωμένα. Σε όλη την φάση της διετίας αυτής ήμασταν σε διαρκή ενημέρωση του κόσμου, κατοίκων των περιοχών, συλλόγων, τοπικών συμβούλων. Κανείς δεν θα μάθει ποτέ πόσο όγκο δουλειάς και ενέργειας απέτησε αυτό το κομμάτι το επικοινωνιακό. Περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται το υλικό κομμάτι γιατί αυτό βλέπει. Αλλά το πολύ δύσκολο είναι το άλλο κομμάτι. Το κομμάτι του να επικοινωνήσεις, να πείσεις, να εξηγήσεις στους ανθρώπους των περιοχών γιατί είναι σημαντικό αυτό και πώς θα τους κάνεις να είναι κοντά σου και να βοηθήσουν να συμμετέχουν. Να δούμε ποια είναι η πιστοποιημένη διαδρομή. 100 χιλιόμετρα λοιπόν, βλέπετε, είναι η μπλε γραμμή. Αποτελείται από 2 γραμμικά τμήματα από το βορρά στο κέντρο της Άνδρου και από ένα κυκλικό στην κεντρική Άνδρο. Έχουμε και κάποια ελάχιστα ζιγζάκ, τα οποία μας επιτράπηκε να έχουμε. Το ένα είναι που οδηγεί στη Μονή Παναχράντου και επιστρέφει και το άλλο είναι που οδηγεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Παλαιόπολης και επιστρέφει. Εδώ έχω τις περιοχές. Υπάρχει λοιπόν η βόρεια διαδρομή, ξεκινάει από τους Κρουσαίους, την Αγία του Σαμαλάτου, στη Διαστάδο του Κοινότα, ανεβαίνει, διασχίζει όλη τη Ρεματιά με τους Νερόμυλους, ανεβαίνει στον Αμόλοχο, από τον Αμόλοχο στον Σταυρό και στον Προφήτη Ηλία, στο Άνω Βιτάλιο δηλαδή, περνάει ξυστά, Άνω Γάβριο, κατεβαίνει προς Γάβριο στην περιοχή της Χόλης, ανηφορίζει προς τον Άνω Άγιο Πέτρο, από τον Άνω Άγιο Πέτρο πηγαίνει στη Μονή Αγίας και καταλήγει στον Πατσί. Από τον Πατσί, μέσα από τον Πατσί συνεχίζει, ανηφορίζει προς Κατάκυλο και Άρνη. Από την Άρνη συνεχίζει προς την Κουβάρα, στον Προφήτη Ηλία, από εκεί στην Βουρκωτή.
περνάει από τους Κατακαλαίους και στα Απίκια και από τα Απίκια κλείνει ο κύκλος πηγαίνοντας προς Ερουσές, Στραβουργές και από εκεί άνω Πιτροφό, άνω Παλαιόπολη, άνω Αβροβάτου για να ξανακλείσει ο κύκλος στον Πατσί. Η κεντρική και νότια διαδρομή, δηλαδή η δεύτερη γραμμική, από τα Απίκια φεύγει, κατεβαίνει στη χώρα, από τη χώρα περνάει τα χωριά Υψηλού, Λάμυρα, Μέλιτες, κατεβαίνει στη Μεσαριά, από Μεσαριά ανεβαίνει στη Μονή Παναχράντου, γυρίζει, περνάει τον προφήτη Δανιήλ στα Βραχνού, από τα Βραχνού, στο Έξω Βουνή, Μέσα Βουνή, Γιανισαίο, Λαδιά, Ρογό, Όρμο Κορθίου και στον Όρμο Κορθίου ξαναστρίβει, ανεβαίνει στα Κοχύλου, και από εκεί ένα ζίξακ επίσης που δεν ανέφερα στο επάνω κάστρο και καταλήγει στα διποτάματα. Οι δύο άκρες λοιπόν είναι διποτάματα και Φρουσέι, τα δύο βορεινά, βόρειο και νότιο άκρο. Τώρα, η σήμανση. Έπρεπε η πιστοποιημένη διαδρομή να διαφέρει η σήμανσή της από τις υπάρξεις για να μπορεί να είναι διακριτή για ένα περιπατητή. Αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε και σε συνεργασία με τους ειδικούς της ΕΡΑ ένα ανοιχτό σύστημα. Δηλαδή, πάνω στην υπάρξουσα σήμανση να διαφέρει με το σηματάκι της ή πιστοποιημένη διαδρομή. Επιλέξαμε το λογότυπο το οποίο είχε επικοινωνήσει όλο αυτό το διάστημα αυτή την προσπάθεια και είχε ευαισθητοποιήσει τον κόσμο. Andros Root, όχι Andros Roots. Και θα δείτε στα σηματάκια τα κόκκινα αυτό το μπλε αυτοκόλλητο και ολόκληρα πινακιδάκια πάνω στις σύγχρονες πινακίδες. Πιστοποιημένη διαδρομή, η οποία φτάνει περίπου τα 100 χιλιόμετρα, μπορεί να διακριθεί, να κοπεί κατά κάποιο τρόπο σε 10 ημερήσια στάδια. Δηλαδή παρέχει 10 εγγυημένες μέρες ποιοτικής πεζοπορίας σε όποιον περιπατητή αποφασίσει να την περπατήσει. Σε αντίστοιχα 12 σημεία βρίσκονται σταθμοί ενημέρωσης. Οι σταθμοί αυτοί είναι στο Γάβριο, είναι στους Φρουσαίους, είναι στον Πατσί, είναι στην Άρνη, είναι στην Παλαιόπολη, είναι στα Απίκια, είναι στη χώρα, σε δύο σημεία, στην πλατεία Γεροκομείου και στο Λιβωριό, είναι στις Μένιτες, είναι στα Βραχνού, είναι στα Ποτάματα και είναι και στον Όρμο Κορφίου. Εκεί υπάρχουν σημεία ενημέρωσης. Με λίγα λόγια, οι Άνδρος, το είπαν και οι προλαλήσαντες, θα είναι ο πρώτος νησιωτικός προορισμός και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που αυτή τη στιγμή διαθέτει μια πιστοποιημένη με ευρωπαϊκά στάνταρτ διαδρομή. Αν μας ρώταγε κάποιος τι μάθαμε εμείς από την πιστοποίηση, η πιστοποίηση ήταν μια διαδικασία. Περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την πιστοποίηση σαν ένα παράσημο που παίρνουμε, σαν μια κορώνα που θα βάλουμε στο κεφάλι μας. Δεν είναι έτσι. Η πιστοποίηση ήταν μια διαδικασία πρωτίστως. Μας έμαθε τεχνογνωσία, μας δίδαξε πόσο σημαντικός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και ότι χωρίς ανθρώπους δεν κάνουμε τίποτε απολύτως και όσα χρήματα και να υπάρχουν, που είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχουν, αλλά χωρίς τους ανθρώπους δεν γίνεται, δεν ζει μια προσπάθεια. Και βεβαίως πιστοποίηση, πέρα από διάκριση, σημαίνει δέσμευση. Η πιστοποίηση διαρκεί για 3 χρόνια. Για 3 χρόνια κάθε μέρα θα παλεύουμε για να την τιμήσουμε την πιστοποίηση. Τώρα που βρέχει και τις προηγούμενες βροχές που έκανε γίνανε ζημιές στα μονοπάτια, καταρρεύσαν μονοπάτια, πέσανε μάνδρες. Δεν σημαίνει τίποτα. Η πιστοποίηση είναι μια διαρκής, ασταμάτητη προσπάθεια να είναι τα πράγματα σε καλή κατάσταση. Επίσης, ξαναέρχομαι πάλι και θα το ξαναλέω, οι σύλλογοι, οι κάτοικοι, η θελοντική ομάδα, η τοπική και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση οφείλουν, δεσμεύονται με την υπογραφή αυτού του αιτήματος της πιστοποίησης και τη συμμετοχή να διαφυλάξουν αυτό το έργο, να είναι θεματοφύλακες αυτού του έργου και βεβαίως οι άνθρωποι κυρίως που κατοικούν το χώρο να το φροντίσουν και να το επικοινωνήσουν. Είτε αυτοί είναι επαγγελματίες είτε είναι κάτοικοι μιας περιοχής. Δεν είμαι από αυτούς που μου αρέσει να λέω μόνο τα θετικά και όλα καλά είναι και όλα ωραία. Υπάρχουν προβλήματα στα μονοπάτια. Υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχουν παράνομες διανοίξεις δρόμων που γίνονται πάνω στα μονοπάτια. Είναι πράγμα το οποίο πολλά χρόνια συμβαίνει τώρα στο νησί. Συμβαίνει και τώρα, συμβαίνει και πρόσφατα και τελευταία και τις τελευταίες μέρες γίνεται. Θα αναφέρω απλώς ως παράδειγμα τη διαδρομή Αβροβάτου Παλαιόπολης που ήταν ένα από τα ωραιότερα μονοπάτια του νησιού. Το οποίο καταστράφηκε, άνοιξε ο χωματόδρομος κατά μήκος του μονοπατιού, κόβοντάς το κομματάκια. Η συζήτηση για τους δρόμους είναι μεγάλη, προφανώς πρέπει να υπάρχουν δρόμοι. Το θέμα είναι πώς γίνονται αυτοί οι δρόμοι και το θέμα είναι να σέβονται κάτι το οποίο όλοι σήμερα δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε. Για τη διαδρομή Αβροβάτου Παλαιόπολης κανείς ποτέ δεν τιμωρήθηκε. Ήταν γνωστό ποιοι ήταν οι άνθρωποι που την άνοιξαν. Έγινε προσπάθεια να γίνουν κάποιες εμβαστικές κινήσεις.
Ούτε πιστεύω κι εγώ στη τιμωρία. Πιστεύω στην επικοινωνία. Όμως πρέπει όταν δεσμευόμαστε να τα εννοούμε αυτά που λέμε και στις δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, αντίστοιχος δρόμος έχει ανοιχτεί στην κορφή του Πετάλου, στην Κουβάρα. 7 χιλιόμετρα χωματόδρομος από την Κουρκωτή μέχρι του Άγιου 40. Για να συντηρηθεί το κλεισάκι. Καμία αντίρρηση. Να συντηρηθεί το κλεισάκι. Αλλά θα σας πούνε άνθρωποι που περπατούν ότι αυτό το βουνό θα ήταν ένας καταπληκτικός πόνος έλξης για περιπατητές και αυτό θα θεωρείται έγκλημα στο εξωτερικό να συμβεί. Έχουμε τον Γιάννη τον Τριδήμα που είναι μέλος αθλητικής ομάδας πολύ δυνατό, είναι αθλητής βουνού μεγάλων ορεινών αποστάσεων, τρέχει μεγάλους αγώνες και ζει το μισό του χρόνου στην Άγκλη και το μισό στην Αγγλία. Ίσως εκείνος θα θελήσει να σας πει κάτι για αυτόν τον δρόμο και τι θα σήμαινε αυτό αν γινόταν στην Αγγλία. Προβλήματα έχουμε από τις πυρκαγιές. Στην Άνδρο έχουμε δυστυχώς αυτό το φαινόμενο. Έχουμε και ελεύθερη βόσκηση. Αυτό τι σημαίνει ότι έντονες βροχοπτώσεις συμπαρασύρουν και κάνουν πάρα πολύ έντονες ζημιές στις ξυλοληφιές και στα μονοπάτια. Σκουπίδια στις δερματιές και στις διαδρομές που μαζεύουμε συστηματικά σε όλες τις δράσεις που κάνουμε. Και βεβαίως αποκολλήσεις σημάτων και πινακίδων που είχαμε σε επιλεγμένες περιοχές. Εδώ απλώς να αναφερθώ σε κάποιες περιοχές όπου η εκτεταμένη ενημέρωση έφερε πάρα πολύ όμορφα αποτελέσματα. Θα αναφερθώ στην περιοχή της Βουρκωτής, όπου τοποθετήσαμε πινακίδες. Μας τις πήρανε, μας τις κλέψανε. Ένα βράδυ περνούσα και πήγαμε στο σπίτι και είδα να λείπουνε. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Κάναμε πολλές συζητήσεις με τον τοπικό σύλλογο εκεί, με τον κύριο Βουδαρακάκη, με την υπεύθυνη την κοινωνική εκπρόσωπο, με τον ιερέα του χωριού. Μοιράστηκαν έντυπα, μιλήσαμε στο χωριό. Μετά από λίγες μέρες οι πινακίδες επέστρεψαν στη θέση του. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα για το πώς όταν κανείς συνεργάζεται και μιλάει με τον κόσμο και επικοινωνεί και είναι εκεί, είναι παρόν συστηματικά. Τα πράγματα μπορούν να δουλέψουν. Λοιπόν, να έρθω λίγο σε κάτι πολύ ευχάριστο, πολύ θετικό, το οποίο για μας ήταν μια απρόσμενη έκπληξη. Η ανταπόκριση, πέρα από την πολύ καλή συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων, τον τελευταίο μήνα, τον τελευταίο χρόνο, λάβαμε περίπου 80 ευχαριστήρια μηνύματα, κυρίως από ανθρώπους του εξωτερικού αλλά και από την Ελλάδα, οι οποίοι ήρθαν στην Άνδρο, περπάτησαν, ενημερώθηκαν από το έντυπό μας για τη δουλειά που γίνεται, είδανε το έργο στην πράξη. Και ενθουσιασμένοι επέστρεψαν γράφοντας θετικά σχόλια. Άλλοι κάνοντας μια μικρή κατάθεση συνδρομής. Άλλοι άνθρωποι από το εξωτερικό μας βοηθούν. Έχουμε έναν άνθρωπο, σας τον έχω βάλει φωτογραφία εδώ να τον δείτε, ο Τζεράρντ. Είναι ένας Ολλανδός, τον οποίο τον γνώρισα στους Καταλέγους, στο χωριό μου απ' έξω, τυχαία. Περπατούσε με τη γυναίκα του. Περπάτησε, είδε τη δουλειά που έγινε. Του έδωσα κάποιο έντυπο, συζητήσαμε. Του λέω: όταν γυρίσεις πίσω στην πατρίδα, σου γράψε κάτι. Έτσι, πώς σου φάνηκε, βρήκες κάποιο πρόβλημα, σου άρεσαν. Ο οποίος γύρισε πίσω ο άνθρωπος και έχει γίνει ένας, πώς να πω, μαρκετήρ της προσπάθειας των μονοπατιών της Άνδρου στην Ολλανδία. Μας έχει κανονίσει ραντεβού με δημοσιογράφους, με ταξιδιωτικούς οργανισμούς, προωθεί το βιβλίο, προωθεί το χάρτη. Μας μετέφρασε την ιστοσελίδα μας στα Ολλανδικά. Είναι απίστευτη η στήριξη που δεχόμαστε. Στην άλλη φωτογραφία, βλέπετε δίπλα, είναι μια γυναίκα με το γιο της από το Ισραήλ, η οποία ήρθε πρόπερση στην Άνδρο, γνωριστήκαμε, περπατήσαμε, ξαναήρθε φέτος. Προθυμοποιήθηκε να επιμεληθεί την έκδοση του βιβλίου στα αγγλικά, είναι φιλόλογος. Και με το γιο της, το καλοκαίρι που ήταν εδώ, περπατήσαμε και συντηρήσαμε τη σήμανση. Στη μέση σας έχω βάλει ένα λογότυπο, είναι αυτό το ίδρυμα που σας είπα, το Heart and Soul Foundation, το οποίο είναι στην Αγγλία και μας έκανε την μικρή χορηγία. Δεχόμαστε πάρα πολύ θετικά μηνύματα ανταπόκρισης, πριν ακόμα τυπικά πάρουμε την πιστοποίηση, από το πόσο πολύ αρέσει στον κόσμο αυτό το πράγμα. Φυσικά είναι η ομορφιά της άνθρωπου που εμπνέει, αλλά και το γεγονός ότι άνθρωποι περπάτησαν και βρέθηκαν και είδαν και δεν προβληματίστηκαν, εκτιμούν πάρα πολύ τη δουλειά που γίνεται εδώ πέρα. Προχτές περπατούσα βάζοντας κάποια σήματα την προηγούμενη εβδομάδα και γνώρισα έναν άνθρωπο από την Τασμανία. Η Τασμανία είναι την άλλη άκρη της Ιδρογύρου. Αν λέγατε ποιο είναι το πιο μακρινό μέρος που πρέπει να πάει κανείς, είναι η Τασμανία. Ο οποίος ενθουσιάστηκε. Έμεινε μία μέρα και περπάτησε 9 ώρες στην Άνδρο. Γύρισε, μου έγραψε ένα ευχαριστήριο μήνυμα πάρα πολύ θερμό. Έτσι, είναι απίστευτη η ανταπόκριση που υπάρχει. Είναι ενδεικτική το ότι κάποιος τελικά δεν θέλουμε ούτε πολλά φυλάδια, ούτε πολλές διαφημίσεις, ούτε πολλή τουριστική προβολή. Απλά να φροντίσουμε. Είναι τόσο όμορφο το νησί, απλά αυτή τη φροντίδα. Τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, να μην σας κουράσω άλλο. Η επόμενη στόχη δική μας ποιοι είναι. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη σήμανση, σας είπα, στα τμήματα τα οποία δεν καταφέραμε, που είναι κυρίως το δίκτυο. Η συντήρηση των διαδρομών είναι μια διαρκής διαδικασία, διαρκής φροντίδα. Υπάρχουν ζημιές πολλές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και τώρα και με τις τελευταίες βροχές. Πρέπει να επισκευάσουμε ξυλοληφιές. Αυτό είναι ένα απαιτητικό κομμάτι δουλειάς πάρα πολύ, απαιτεί πόρους και ενέργεια.
Συνεχίζουμε την προώθηση και τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς ταξιδιωτικούς οργανισμούς. Μετά από 10 μέρες θα ταξιδέψουμε στο εξωτερικό κάποιοι άνθρωποι από εμάς από εδώ. Θα πάμε στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Είμαστε καλεσμένοι να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας, να κάνουμε επαφές με κάποιους φορείς εκεί που έχουν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά ζητήματα, το να δέχεσαι προσκλήσεις να παρουσιάσεις πράγματα στο εξωτερικό. Επόμενη βασική προτεραιότητα, ξεκινήσαμε με τον Δημήτρη Λουτσάρη, με την περιφέρεια, μια προσπάθεια να καταγράψουμε τους τοπικούς παραγωγούς κατά μήκος των μονοπατιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδεθεί η προσπάθειά μας με τον πρωτογενή τομέα. Όσοι έχουν ερευνήσει τον τουρισμό και έχουν ασχοληθεί, ξέρουν πολύ καλά ότι αν όλοι οι πρώτοι ύλοι που χρησιμοποιούμε είναι εισαγόμενοι, τα ωφέλη δεν διαχέονται στον προορισμό. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητο πρωτογενής παραγωγή να ωφεληθεί από αυτή τη μορφή τουρισμού. Και είναι και εύκολο. Οι άνθρωποι αυτοί ενδιαφέρονται να φάνε το τοπικό τυρί, το τοπικό το κρέας, τα ποτά μας, τα λαχανικά, τα φρούτα. Είναι μια ευκαιρία και όλα τα ωραία πράγματα θα έλεγα ότι αρχίζουν από εδώ και πέρα που μπορούν να υλοποιηθούν. Πάνω στην υποδομή μπορεί κανείς να κάνει πάρα πολύ ωραίες και δημιουργικές δράσεις που να ωφελήσουν πάρα πολύ κόσμο. Πρόθεσή μας είναι να οργανώσουμε σεμινάρια για τοπικούς ξεναγούς. Είχε γίνει στο παρελθόν, τα περισσότερα παιδιά έφυγαν από εδώ, κάποιοι λίγοι δραστηριοποιούνται. Νομίζω υπάρχει περιθώριο νέα παιδιά από τα χωριά να μπορέσουν να γίνουν τοπικοί ξεναγοί και έτσι κάθε χωριό να έχει έναν άνθρωπο που θα μπορεί να ξεναγήσει στην περιοχή του. Πρόθεσή μας είναι να εκδώσουμε περισσότερους χάρτες λεπτομέρειας. Είναι διπλό το όφελος να αναδειχθούν οι οικισμοί, οι περιοχές, αλλά και να δημιουργηθεί ένα ανταποδοτικό έσοδο για να συντηρούνται. Η ιδέα μας είναι τα έσοδα να πηγαίνουν στα μονοπάτια των περιοχών στις οποίες θα αναφέρεται ο χάρτης. Και θα ξαναέρθω στις ευχαριστίες, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι χωρίς εκείνους δεν θα τα είχαν καταφέρει. Δεν είναι μόνο χορηγοί, ήταν άνθρωποι που μας εμψύχωσαν, που μας στήριξαν ηθικά, συναισθηματικά. Άνθρωποι που αγαπούν πάρα πολύ τον ΣΥ. Θα ξαναπώ για τον κύριο Σπύρο, τον Βουλέμη. Για τον Γιάννη και τη Χαρά την Τσεπέρκα. Τον Νίκο τον Τρυπόδη που δεν είναι παρόν, αλλά... την Ελένη την Κουρτέζη που επίσης ήθελε να είναι εδώ. Είναι αρκετοί άνθρωποι που συνεισέφεραν κείμενα στο βιβλίο μας, το οποίο σας είπα τα έσοδα του όλα πηγαίνουν εκεί. Είναι αρκετοί, δεν θα τους διαβάσω έναν, είναι γνωστοί άλλωστε. Και θα κλείσω, θα ήθελα όλα τα μέλη της εθελοντικής ομάδας, γιατί εγώ συνήθως με το εμφανίζομαι, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά, είναι συλλογική δουλειά αυτή που έγινε. Θα ήθελα ένας-ένας να έρχεται με το όνομά του πάνω, έστω για μία στιγμή. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Τριδήμας, σας παρακαλώ, το πείτε. Γεια σας. Σας παρακαλώ πολύ. Ο Γιάννης, ο Μύρον και η Έλικα. Έλα λοιπόν. Δυστυχώς δεν μπορείς να έρθει. Ο Λέανδρος, η Ρόσμαρη, η Κεφτρούσαρη. Καλημέρα. Αλέξανδρος, ο Μινάς, ο Μινάς, ο Μινάς, εδώ, ο Διονύσης. Ο Πάνος και η Ριέτα. Εγώ αναφέρω τους ανθρώπους που εργάστηκαν στα μονοπάτια επίσης. Έτσι, ο Τάκης, ο Νάδος και ο Κώστας. Είναι άνθρωποι με τους οποίους περάσαμε 2 χρόνια παρέα, πάρα πολλές μέρες έξω, στα μονοπάτια, τοποθετώντας πινακίδες και καθαρίζοντας. Δεν νομίζω ότι ήρθανε, θα ήθελα πολύ. Αναφέρω όλους τους συλλόγους που βοήθησαν, είναι και στα έντυπά μας, σύλλογοι και κοινότητες. Είναι ο Νίκος Σπυρδάκης, βλέπω από τη Μεσαριά, έτσι. Είναι κάποιος από το Γάβριο, είναι από το Μακροτάνταρο, ο Θοδωρής ο Πόθος. Θα ήθελα και εσάς να σας πω. Έλα, Πόθο, πάρω. Έλα, έλα. Σπυρδάκης, από τις μέρες έχουμε τα χειροσπάγια που θα πάμε αύριο, δεν νομίζω ότι κατάφερε κάποιος να έρθει. Έλα Νίκο, έλα κι εσύ. Από τα Βραχνού, δεν ξέρω αν είναι κανείς, ήρθε κανείς να τα κατάφερα. Αλαδινού, λείπει ο κύριος Πυπεριάς, ότι κάπως άλλος ερχότανε. Τα πέρα χωριά, δεν νομίζω. Από τα Λιβάκια είναι η Χαρίκλια, που είναι έξω θα μας κεράσει. Και νομίζω ότι ο Λεωνίδας ο Ίσαρης δεν θυμάμαι. Η Ξηνού και η Λάμπρα έχει μια θέση η Μαρουλίτσα, η Δανιόλα, η Μαρουλίτσα και εσύ πάνω, γιατί δεν έχει σημασία. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν και μόνοι τους, ανεξάρτητα από εμάς. Να τους δείτε ποιοι είναι, καλό είναι να τους βλέπουμε. Από την Άρνη έχει έρθει ο Σπύρος Χαλιάς. Λοιπόν.
for the invitation to come here. I represent the users of the train. That's our. Για αυτούς μια καλή διαδρομή είναι μια διαδρομή που σε κάνει να νιώθεις καλά όταν περπατάς. Αν νιώθεις καλά, τότε η διαδρομή αυτή θεωρείται μια ποιοτική πεζοπορική διαδρομή. Έχει στο σακίδιό της, λέει, μια τεράστιο, ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που περπατούν. Εκπροσωπεί την Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπορικών Συλλόγων, η οποία έχει μέλη από 38 ευρωπαϊκές χώρες και περίπου 3 εκατομμύρια περιπατητές. Έτσι, είναι, έχει μέλη λοιπόν οργανισμούς και φορείς από κάθε χώρα της Ευρώπης. Τέτοιος μεγάλος και έγκριτος οργανισμός αποφασίσαμε να εντοπίσουμε ποια είναι οι καλύτερες πεζοπορικές διαδρομές στην Ευρώπη. Και αυτό έχει να κάνει με την αναλογία του σύστηματος ποιότητας. Ναι, η Άδωση αυτή τη στιγμή είναι το πρώτος προορισμός νησιωτικός σε Ελλάδα και Ευρώπη που έχει ιστορική διαδρομή, αλλά ελπίζω ότι πολύ σύντομα και στη χώρα της, στη Δανία, θα είναι το επόμενο νησί που θα έχει ιστοποιημένη διαδρομή. Η δυσκολία τους ήταν να βρουν κριτήρια τα οποία να μπορούν να έχουν εφαρμογή σε τόσο διαφορετικά μέρη, με διαφορετικά τοπία και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Από το γεγονός ότι τόσες περιοχές, αρκετές περιοχές που έχουν πάρει τη σήμανση ποιότητας σήμερα, προκύπτει ότι ήταν επιτυχής η επιλογή των κριτηρίων, έτσι εφόσον μπορέσε να γίνει αυτό. Μας λέει λοιπόν ότι ένα από τα κριτήρια έχει να κάνει με το υπόστρωμα της πεζοπορικής διαδρομής, με τη μορφολογία του. Βλέπετε, σας έδειξε το λασπερό, το έτσι κακοτράχαλο, το οποίο δεν είναι ευχάριστο προφανώς να περπατάει κάποιος πάνω σε αυτή τη διαδρομή. Βλέπετε άλλους, ένα βραχώδες, ένα που είναι πιο σαν λιβάδι. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι υποστρώματος λοιπόν. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το λασπόδες, αυτό να μην είναι για πολύ μεγάλη έκταση, είναι αποδεκτό για κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Και αυτό που μας συμβουλεύει είναι εδώ στην Άνδρα, αυτό που είπα και εγώ πριν, να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε σε φυσική μορφή αυτό που υπάρχει, τα μονοπάτια στη φυσική τους κατάσταση. Λέει ότι ένα άλλο στοιχείο που έχει να κάνει με την πιστοποίηση είναι τα συστήματα σήμανσης. Υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα, αν έχετε νομίζω 1000 σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ αν είναι καλύτερο το ένα ή το άλλο. Η σημασία έχει να είναι κατανοητό και βοηθητικό για τους περιπατητές. Περπάτησε τις προηγούμενες μέρες στην Άνδρα, είχε την ευκαιρία να δείτε δική μου το δικό μας τρόπο σήμανσης εδώ και θεωρώ ότι είναι πολύ επιτυχής. Μας έδειξε τη φωτογραφία που βρίσκεται δεξιά, που είναι αυτοκόλλητο. Λέει ότι υπάρχουν τρόποι οι οποίοι αντέχουν λιγότερο ή περισσότερο στις καιρικές συνθήκες, σε ήλιο, σε βροχή. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα, επειδή έχουμε αρκετό ήλιο, ότι αυτός ο τρόπος ίσως είναι λίγο προβληματικός, εν πάση περιπτώσει βραχίας διάρκειας. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σήμανση στη θέση της. Η πιστοποίηση αυτή κρατάει για 3 χρόνια, όπως σας είπα και εγώ. Μετά από 3 χρόνια θα υπάρξει νέος έλεγχος. Και είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε και να υπάρχει σήμανση. Ίσως είναι το σημαντικότερο. Αναφέρεται στη φύση, στο τοπίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό προφανώς για κάποιον που περπατάει. Είναι ένα από τα κριτήρια της πιστοποίησης. Αυτό που λέει ότι έχει σημασία, έχουν πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο τα μεγάλα πράγματα ή τα πολύ εντυπωσιακά, αλλά τα μικρά τα πράγματα. Όταν περπατάει κάποιος, μπορεί να δει πολύ μικρές λεπτομέρειες, μικρές κατασκευές, ακόμα και μυρωδιές. Υπάρχει ο χρόνος και ο ρυθμός που σου επιτρέπει να εισπράξεις πολύ περισσότερα ερεθίσματα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι καμιά φορά στον ίδιο τόπο που ζούμε, εμείς δεν εκτιμούμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε κάτι κάθε μέρα και έχουμε εκεί, ήταν εκεί, ήταν πάντα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και όμως βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που έρχονται να περπατήσουν βλέπουν και θαυμάζουν και απολαμβάνουν. Πρέπει να μάθουμε κι εμείς να ξέρουμε τι είναι πολύτιμο και τι όχι στο μέλλον. Μας λέει για την αξία του τίποτα, του κενού. Μιλάει για την απόλυτη ησυχία, για τοπία τα οποία είναι παρθένα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ποιότητα αυτή. Στη χώρα που έρχεται, στη Δανία, δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά τέτοιο μέρος όπου να έχεις απόλυτη ησυχία και να μην έχεις τοπίο, το να μην είναι χρησιμοποιημένο, επιβαρημένο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό και είναι αυτή η ένδειξη που βλέπετε πάνω δεξιά. Η απόλυτη ησυχία. Είναι βέβαιη, λέει, ότι εδώ στην Ελλάδα θα υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που κανείς μπορεί να απολαύσει. Χωρίς θόρυβο, από καλώδια, από ανθρώπους, από αυτοκίνητα, από οτιδήποτε μπορεί να παράγει μηχανικούς τομείς. Επισημαίνει μια άλλη ποιότητα που έχει να κάνει με τη σημερινή ζωή και το τι σημαίνει κανείς να είναι ήρεμος και να περπατάει και να απολαμβάνει αυτό που κάνει. Είναι το να μην έχει άλλα ερεθίσματα, να είναι εκεί τη στιγμή που βρίσκεται στον χώρο, στη φύση, χωρίς κινητά, χωρίς άλλα
πράγματα, χωρίς οποιοδήποτε εξωτερικό ερέθισμα το οποίο μπορεί να του δημιουργεί άγχος. Αυτό θεωρείται σήμερα, γι' αυτό συζητούν σήμερα στην Ευρώπη για ποιοτικό περπάτημα, χαλαρωτικό, τι συνιστά ποιότητα στο περπάτημα. Επισημαίνει τη σημασία των μικρών πραγμάτων στο τοπίο, στις συνήθειες των ανθρώπων για το περπάτημα. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα μνημεία, τα αναγνωρισμένα που όλοι βλέπουμε και αναφερόμαστε σε αυτά. Είναι κάθε τι γύρω μας, μικρό, μια εκκλησούλα, ακόμα ο τρόπος που σχετιζόμαστε με το φαγητό, ο φούρνος μας, τι πουλάει, τι υπάρχει, τα τοπικά προϊόντα, οι εκκλησίες, πάρα πολλές που βλέπεις στο νησί. Λέει κάθε τι που κοιτώ, μου λέει μια ιστορία. Στο περπάτημα ενδιαφέρον τον περιπατητή τα μικρά πράγματα. Δεν είναι το ενδιαφέρον μόνο για τα γνωστά και μεγαλύτερα μνημεία. Αναφέρεται στις υποδομές, οι οποίες βεβαίως είναι απαραίτητες στη σύγχρονη ζωή, έτσι, τις χρειαζόμαστε, ζούμε με αυτές. Αλλά το ζητούμενο είναι σε σχέση με τις ποιοτικές προσβολικές διαδρομές να μην υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση, κυρίως από αχλούσες υποδομές. Όπως είναι, βλέπετε εδώ στις φωτογραφίες, δείχνει πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, δείχνει ανεμογεννήτριες. Φυσικά υπάρχουν αυτά τα πράγματα, αλλά καλό είναι να τα έχουμε σε μια συγκεκριμένη κλίμακα και με συγκεκριμένο τρόπο. Μιλάει ότι στην πατρίδα της Δανία έχουν αρκετές ανεμογεννήτριες, είναι και πηγή εσόδων, ζουν από την εξαγωγή ρεύματος σε άλλες κοντινές χώρες. Βεβαίως λέει, εμένα δεν με ενοχλούν, αρκεί να είναι τοποθετημένες σε σωστά μέρη. Προφανώς δεν πρέπει να είναι τοποθετημένες στις κορυφογραμμές, γιατί εκεί κάνουν ζημιά και καταστρέφουν. Επομένως, πρέπει κανείς να αναζητήσει σωστά μέρη για τοποθετηθεί τους ή ακόμα και στη θάλασσα. Okay. Εντάξει, διαβάζετε τις διαφάνειες. Λέει ποια είναι η σημασία της πιστοποίησης. Προφανώς παρέχει στον περιπατητή τη δυνατότητα να έχει μια συνολική εικόνα για την περιοχή που θα επισκεφθεί και να έχει αρκετή ενημέρωση για το πώς μπορεί να περπατήσει και να οργανώσει τις ημέρες του σε έναν προορισμό. Του βοηθάει λοιπόν να πάρει αποφάσεις και να ξέρει πώς θα κινηθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πιστοποίηση έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς οι περιοχές δείχνουν οικολογική συνείδηση. Ενδιαφέρονται δηλαδή για το φυσικό περιβάλλον, το διατηρούν, συμμορφώνονται με το ενδιαφέρον αυτό για τη φύση. Οι άνθρωποι έχουν να περπατήσουν, έχουν να περπατήσουν, έχουν να περπατήσουν σε όμορφη φύση, σε όμορφα τοπία. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους, τους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή, τους εθελοντές. Δεν μπορεί ούτε ο ένας μόνος του, ούτε ο άλλος μόνος του να κάνει πράγματα. Είναι απαραίτητο όλοι μαζί να πορεύονται τον ίδιο δρόμο. Λέει ότι εδώ στην άνθρωποι, στην Ελλάδα, γενικά είμαστε συνηθισμένοι στη λογική του ήλιου και της θάλασσας. Ο περισσότερος κόσμος έρχεται για αυτά τα πράγματα. Ή τουλάχιστον εμείς έχουμε συνηθίσει και ξέρουμε να συμπεριφερθούμε ως προς αυτό το είδος τουρισμού. Καλούμαστε τώρα να σκεφτούμε με λίγο διαφορετικούς τρόπους, να επινοήσουμε πράγματα, να σκεφτούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους και πώς, τι ανάγκες έχουν εκείνοι. Παίρνουμε παράδειγμα το γεγονός ότι χτες που περπατήσαμε και γύρισαμε σε διάφορα μέρη με τον Αλέξανδρο, γύρισε στο ξενοδοχείο της και έσταζε. Έβρεχε πάρα πολύ. Είχε λασπωμένα παπούτσια. Κάτι πάρα πολύ απλό που κάποιος σκέφτεται. Φτάνει στο ξενοδοχείο, δεν υπάρχει ένα μέρος να στεγνώσει τα ρούχα σου ή να καθαρίσει τα παπούτσια σου για την επόμενη μέρα. Αυτό αντανακλά ακριβώς αυτό, το ότι δεν είμαστε με πολύ μικρά πράγματα μπορούμε να σχεδιάσουμε για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη άλλα πράγματα. Ή μέρες όπως βρέχει σήμερα, που δεν μπορεί κάποιος να βγει έξω να περπατήσει εύκολα, τι άλλες δραστηριότητες θα μπορούσε να κάνει. Επομένως, καλούμαστε να επινοήσουμε και άλλα πράγματα και να σκεφτούμε άλλες δραστηριότητες. Λοιπόν, λέει ότι παραδείγματος χάρη σήμερα που βρέχει θα μπορούσε να περιτριγυρίσει την πόλη και να δει όλα αυτά τα πολύ όμορφα κτίρια. Όπου θα ήθελε πάρα πολύ να μάθει τι σημαίνει το καθένα αυτό ή τέλος πάντων την ιστορία τους. Και λέει δυστυχώς όμως οι περισσότερες επιγραφές που βρήκε ήταν μόνο στα ελληνικά και δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Επομένως, απλά πράγματα. Λέει λοιπόν ότι είχε ένα πολύ καλό ξενογό, με λίγο καλό να φέρετε, ο οποίος συμμετέχνε σε τα πάντα και έτσι ξέρει ότι είναι πολύ καλές φυνακίδες, αν και μόνο στα ελληνικά. Θέλει επίσης να τονίσει κάτι ακόμα, ότι δεν είναι σωστό να θεωρούμε ότι τα μονοπάτια είναι μόνο για τους επισκέπτες. Είναι πρωτίστως για εμάς, τους κατοίκους του νησιού, για τους ανθρώπους με τις οικογένειές τους, για τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η υποδομή και μπορεί κανείς να εξερευνήσει το νησί. Θεωρεί ήδη ότι είναι λάθος να σκέφτεται κανείς ότι αυτή η υποδομή είναι μόνο και μόνο για να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες και θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει και πηγή απογοήτευσης κάτι τέτοιο. Είναι πρωτίστως για εμάς αυτό που υπάρχει. Αναφέρεται λοιπόν σε ποια παρέα λέει εισερχόμαστε τώρα με την πιστοποίηση. Είναι στη διαφάνεια όλες τις περιοχές που έχουν πάρει το συναπιότητα μέχρι σήμερα. Αναφέρεται σε μια περιοχή της Αυστρίας, το Λέπιχ, όπου είναι προορισμός για σκι.
Και είχε το αντίστοιχο πρόβλημα, άλλη περίοδο βέβαια είναι το δικό μας της Άνδρου, είχε μόνο δύο μήνες, ενάμεσα με δύο μήνες τουριστική περίοδο, πήγαιναν όλοι οι άνθρωποι για να κάνουν σκι. Και το πρόβλημά του ήταν ότι το καλοκαίρι δεν είχαν καθόλου επισκέπτες. Φτιάξανε λοιπόν, πιστοποίησαν μια διαδρομή στην περιοχή του και τώρα έχουν πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, μια αυτή απόδειξη της επίδρασης που είχε η δημιουργία αυτού του μονοπατιού είναι την περίοδο, την επόμενη χρονιά που πιστοποίησαν το μονοπάτι, είχαν 4.500 διανυκτερεύσεις έξτρα τη θερινή περίοδο, που μέχρι τότε δεν είχαν καθόλου προσέγγιση κόσμου, εξαιτίας της πιστοποιημένης διαδρομής. Και αστειευόμενοι λέει τώρα το πρόβλημά τους είναι ότι δεν μπορούν εκείνοι να πάνε διακοπές στο καλοκαίρι για να κάνουν καλά, αλλά θεωρεί ότι αυτό είναι ένα θετικό πρόβλημα. Αναφέρεται λοιπόν σε όλες τις περιοχές στο Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο υπάρχουν περιοχές, στη Σουηδία, στο Λουξεμβούργο, στη Γερμανία. Στη Γερμανία, στη Δανία, στην Ελλάδα λοιπόν η πρώτη περιοχή που πήρε την πιστοποίηση είναι τον περασμένο Φεβρουάριο, η περιοχή του Μενάλου, στην Αρκαδία. Ήταν εκπρόσωποι της διαδρομής αυτής, ερχόντουσαν σήμερα. Δυστυχώς φτάσαν στη Ραφίνα για να μάθουν ότι έχει αγοραστικό. Μας έχουν στείλει όμως ένα μήνυμα, θα το διαβάσουμε μετά, τη στιγμή των ανεβάσεων. Αναφέρεται λοιπόν σε αρκετές περιοχές από αυτές όπου οι πρωτοβουλίες αυτές ξεκινήσαν από εθελοντικές ομάδες, αντίστοιχα με εμάς εδώ και στο Μέναλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές. Είναι απλά άνθρωποι από μια περιοχή που αποφασίζουν ότι θέλουν κάτι να κάνουν για το μέρος. Και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να το προωθήσουν. Big congratulations to you. You received the certification. You will get the diploma a little later. And I'm sure you will get a lot of happiness. And I hope you will be very, very proud of what you have done. It's been hard work, I know. Μας συγχαίρεται, λέει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για αυτό που καταφέραμε να κάνουμε και ότι θεωρεί ότι θα μας φέρει πάρα πολύ μεγάλες ικανοποίησεις στο μέλλον αυτή η προσπάθεια. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην συνάδελφος Ρουτς που μπόρεσε και ολοκληρώνει μια δουλειά 18 χρόνων της περιφέρειας στην Άνδρο, η οποία συνάντησε πολύ μεγάλες δυσκολίες στο διάστημα που μεσολάβησε από το 1998 μέχρι το 2010. Και να τονίσουμε το εξής, ότι στην περίοδο μέχρι το 2010 η οικονομία είχε προχωρήσει πάρα πολύ καλά, παρόλα τα προβλήματα τα οποία συναντούσαμε, γιατί και μεμονωμένα ακόμα είχα προβλήματα στον τρόπο της διεκπαιρέωσης του έργου. Από το 2010 όμως ως το 2014 πάγωσε εντελώς η δραστηριότητα της περιφέρειας χωρίς την της υπηρεσίας μας. Δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα πάνω στο θέμα της υποδομής και αυτό όλο το έργο το οποίο έγινε τότε, δηλαδή ένα έργο αποκατάσταση του και βελτίωση του δικτύου 68 χιλιόμετρων, μια δουλειά στη σήμανση που περιλάμβανε 90 σήματα και μάλλον 300 περίπου σήματα και 90 πινακίδες, κατήδησε να έχει το αποτέλεσμα που είπε η Όλγα στο τέλος του 2013. Όλη αυτή η δουλειά λοιπόν κόλλησε την τετραετία αυτή με πολύ μεγάλη λύπη και θλίψη από την πλευρά μας. Στο εξής, έχουμε μία αναθέρμανση όλης της δραστηριότητας και ελπίζουμε ότι θα έχουμε με τη συνδρομή του επαρχείου των πολιτικών μας προϊσταμένων και κυρίως των ομάδων που τόσο μεγάλο έργο έχουν συντελέσει όχι μόνο στην Άνδρα και σε άλλα νησιά σε εθελοντική βάση, να προχωρήσουμε αποτελεσματικά. Επιγραμματικά σας λέω ότι έχουμε καταγεγραμμένες και επιλεγμένες 150 διαδρομές σε κυκλαδικό επίπεδο. Από αυτές τις 150 διαδρομές αντιστοιχούν σε 650 περίπου χιλιόμετρα μονοπατιών στις Κυκλάδες. Σε ετοιμότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου το 56-60% των δικτύων αυτών. Όταν λέω σε ετοιμότητα εννοώ ότι σε παράδοση για πεζοπορική χρήση, που δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και έτοιμα και για πιστοποίηση. Δουλεύουμε ταυτόχρονα, το παλεύουμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Λαγός και ο Γιώργος Κουλάλης, που είναι μέλη της εθελοντικής ομάδας που εκεί τρέξανε όλη τη διαδικασία στο Μέναλο, σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των πιστοποιημένων μονοπατιών. Ελπίζουμε όταν φτάσει ο καιρός να πεζοπορήσουμε εμείς στην Άνδρο και εσείς στην Ορεινή Αρκαδία. Γιώργος Πουλάρης, Γιάννης Λαμός.
διαβάζω και ένα σύντομο κείμενο εκ μέρους της κυρίας Δημοπούλου, που είναι προσταμένη της Α Μονάδας Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού, που αφορούν τον εναλλακτικό τουρισμό. Καλημέρα στο όμορφο νησί της Άνδρου. Ο καιρός δεν μας επέτρεψε να είμαστε κοντά σας σήμερα. Ωστόσο, στηρίζουμε την προσπάθειά σας, η οποία συνάδει με τις προτεραιότητες του τουρισμού, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού. Είμαστε αερογοί στα επόμενα βήματά σας και ευελπιστούμε πως και άλλες περιοχές θα πάρουν τη σκυτάλη και θα φροντίσουν να αναδείξουν και να προβάλλουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα με γνώμονα πάντα το σεβασμό στη φύση και τον πολιτιστικό πλούτο κάθε προορισμού. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Η μικρά Αγγλία μας έδειξε ότι ένα ολόκληρο νησί μπορεί σε μια λανθάνουσα, αλλά καιρικά, ή μάλλον ιστορικά, χρονική στιγμή, να δεθεί μόνο με ένα επάγγελμα. Γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε πολύ μεγάλοι θαλασσοπόροι, άρα είναι λογικό να είναι έμφυτο αυτό το πράγμα. Και αν υπάρχουν και τα λεφτά ή ανάγκη, όλοι φεύγουν από το νησί τους. Το ίδιο υπήρχε και στα Κύθρα και σε πολλά άλλα μέρη, που γυρνάγαν όμως κάποιες περιουσίες πίσω, αλλά ήταν οι άνθρωποι. Τέτοιου είδους υποδομές λοιπόν όπως τα μονοπάτια, το οτιδήποτε άλλο φτιάχνεται, βοηθάει κόσμο. Άντρες και γυναίκες να μείνουν στην περιοχή τους και αυτό πολλαπλάσια στον τουρισμό λειτουργεί γιατί έρχεται ο κόσμος ο ξένος εδώ και βλέπει εμάς τους Έλληνες, οπουδήποτε αυτό ισχύει στον κόσμο, τους ντόπιους, να κάνουν τα πράγματα που έχουν συνηθίσει να κάνουν και αυτό σαν εικόνα, όπως σας είπανε, οι ξένοι το θέλουν. Θέλουν να έρθουν και να μας δουν σε ένα ήρεμο μέρος, εμάς τους ανθρώπους, με τη φιλοξενία μας κτλ. Να περπατήσουν τον τόπο μας και να αναδείξουν τα φυσικά μας χαρακτηριστικά. Το προηγούμενο Μάιο, και κλείνω σιγά σιγά, το προηγούμενο Μάιο ασχολούμενος με τα κοινά, κατέβηκα στην πρώτη αναβίωση των φυτοριών στην Κρήτη. Εκεί πέρα ο κ. Παναγιωτάκης, ένας αρχαιολόγος, μετά από 30 χρόνια επιφανειακής έρευνας, κατάφερε να δείξει και να φωτογραφίσει 200 θέσεις, τα οποία υπήρχαν ορεινές θέσεις, τα οποία υπήρχαν φυτορίες. Φυτορίες οι οποίες ο τρόπος μετάδοσης των σημάτων στην αρχαία Ελλάδα. Φανταστείτε ότι από αυτές από τα Κύθρα μαθαίνανε στο ΣΕΙΞΟ την πληροφορία σε 20 λεπτά. Αντίστοιχα λοιπόν, και το λέω και σαν πρόταση, το κάθε νησί έχει τέτοιες φυτορίες και στην Κάλυμνο και σε κάποια άλλα νησιά έχουμε 10, 12, 9. Αυτές οι θέσεις στη Σύρνο. Αυτές οι θέσεις μπορούν και αποδεικνύονται και βρίσκονται πολύ πιο εύκολα μέσα από τα μονοπάτια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κοιτάνε τα παλιά και τα αρχαία μονοπάτια για να δουν πού ήταν αυτές οι θέσεις. Ίσως να μπορούσατε να το δέσετε και με αυτό, με μια τέτοια έρευνα. Και τέλος, θα πω ότι τα μονοπάτια πραγματικά είναι αυτά που μας ενώνουν. Μας ενώνουν με τα βήματα των προγόνων μας, μας ενώνουν με την ιστορία μας. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε αυτό το πράγμα για όλους μας. Να είστε καλά. Κάποιο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των μονοπατιών, αφενός με, και να δούμε από ποιες αιτίες κινδυνεύουν σε σχέση με τις επεμβάσεις όταν χτίζεται ένα σπίτι ή όταν διανοίγεται ένας δρόμος. Ως μηχανικός είμαι υπέρ της διάνοιξης των δρόμων, όμως να μελετάτε και να αποκαθίσταται το μονοπάτι. Η πράξη δείχνει ότι τελικά, αν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε αυτό που υπάρχει, έτσι, αν ένας αιρετός που το πλησιάζει, ο ψηφοφόρος του, και του λέει: θέλω να μου ανοίξει αυτόν τον δρόμο εκεί, και να του πει όλος: όχι, δεν θα καταστρέψουμε το μονοπάτι, γιατί είναι προτεραιότητα για το Δήμο τα μονοπάτια. Εκεί λύνονται τα θέματα. Άρα αρχίζουμε να φτάσουμε, να επικαλούμαστε νομοθεσίες και να κάνουμε καταγγελίες. Δεν οδηγούμαστε πουθενά. Το νόημα είναι να συνεννόμαστε μεταξύ μας και να αποφασίσουμε σαν κοινωνία ότι είναι προτεραιότητα τα μονοπάτια. Να τα προστατεύουμε. Εκεί, για μένα αυτή είναι η κίνηση. Τώρα κάποια ερωτήματα στην κυρία Μίλση. Να δούμε τι είναι συμφέρομαι και επειδή εδώ και πρόσωποι στο ξένο διοίκητο στο επαρχείο και το ΕΟΑΝΤΟ. Εγκρίνονται κατά καιρούς ή προβάλλονται ή υπάρχουν σχέδια από το γενέθλιο. Το ανάγκη μας είναι οι πολυπράγματες. Πώς μπορούν να συνδυαστούν οι ερμογεννήτριες με τα μονοπάτια και τι είδος των γενεθλιών θέλουμε ή αν θέλουμε. Υπάρχει ήπια, αιωλική ενέργεια ή δεν υπάρχει καθόλου για την άλλη. Είμαστε ένας μοντέρνας πολιτισμός, όπου χρειάζεται, όπως το είπε και στην ομιλία της, όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε πώς το θέλουμε, πού το θέλουμε, πώς το θέλουμε. Είπε τα πάντα είναι θέματα συμβιβασμού. Πρέπει όπως είπα και πριν, να μας κουρδευτούν να αποφασίσει τι να κάνει και πού. Δεν μπορεί, η δική μας πιστοποίηση αφορά, κατά το τέλος που τον είπε, αφορά τα πολύ καλύτερα, τα top και τις top ποιοτικές δεδομένες. Άμα δηλαδή μπορώ να σχολιάσω ένα νόμο να πάνω το πλήκο, δηλαδή αφόσον εμείς θέλουμε να έχουμε αυτό στο top quality, πρέπει να το κρατήσουμε στο top quality, όπου είναι ακόμα.
Ναι, είπε ότι εκτός από τις ανεμογεννήτριες τις μεγάλες που αντιλαμβάνεται ότι έχουμε θέμα εδώ λόγω της κλίμακας και γίνεται μεγάλη συζήτηση για αυτό το ζήτημα, ότι θα έχετε αντίστοιχο πρόβλημα και με τα ηλιακά, με τα solar panels, τα οποία δυστυχώς εδώ να βάλω και ένα σχόλιο μια και μεγάλη πρωτόμα της έλεγχης χρόνια, ότι το πρόβλημα είναι το πώς προσεγγίζεται και το ένα και το άλλο στην Ελλάδα. Η κλίμακα και η προσέγγιση των ομοσπονδιακών πλαίσιων του Ελλάδου. Άρα, εμεί στην κοινωνία πρέπει να έχουμε μια συζήτηση όρημη και να πούμε αυτό είναι ο χαρακτήρα, αυτό θέλουμε, αυτό προτάσουμε, αλλά να είναι στριγμένο. Το σχόλιο ότι από τη στιγμή που παίρνει αυτή την πιστοποίηση, συγκαταλέγεσαι ανάμεσα στα μέρη που έχουν την ποιότητα ψηλά. Αυτό είναι η μεγάλη. This certification is only for the absolutely top best. This is a question I'm getting everywhere. In Norway, Denmark, Luxembourg, Spain, it's the same question everywhere. Η ποιότητα των ανθρώπων συνήθως γνωρίσαμε και ανταμώσαμε να περπατάνε είναι μια ανεκτήμητη συνεισφορά για το πρόβλημα. Δεν είναι τα πράγματα αριθμοποιούμενα όλα. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι ήρθανε τόσοι, αφήσανε τόσα λεφτά στη μία περίπτωση σε αντιδιαστολή με το άλλο πράγμα πάσα. Εγώ τολμώ να πω ότι βλέπω ένα νέο κύμα φιλελληνισμού μέσα από τέτοιε γενιέ. Ανθρώπου που θα έρθουν, θα περπατήσουν, θα πιούν ένα ρακί και ένα τσίπρο σε ένα χωριό, θα δώσουν μια κουβέντα με έναν άνθρωπο και θα ξανάρθουν. Πάρα πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό που βοηθούν και βοήθησαν εκφράζουν με κάποιο τρόπο την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προ εμά. Και μα το είπαν έτσι, φρασό, ότι θέλουμε να βοηθήσουμε κάτι ωραίο που βλέπουμε να γεννιέται σε ένα μικρό μέρο. Σε μια χώρα που βρίσκεται σε οικονομική κρίση. Πολλοί άνθρωποι το είπαν αυτό και τα κίνητρά τους έρχονται από αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε επίπεδο λαών. Το βλέπουμε, το είδαμε. Λοιπόν, θέλει η Λένα Ιπολίτου, που είναι υπεύθυνη δημοτική σύμβουλο για θέματα τουρισμού, να πει μια κουβέντα. Το κομμάτι των μονοπατιών, σαν παλιό στέλεχο του ΕΟΤ, με είχε απασχολήσει, μάλλον ήμουν υπεύθυνη για όλα τα ευρωπαϊκά μονοπάτια. Και τον περιπατητικό τουρισμό στον ΕΟΝ. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηματοδοτήθηκε το πρώτο πεζοπορικό δίκτυο στο Πήλιο, δεν ξέρω κύριε Αναστασίου, αν το θυμάστε, είμαι σε συνεργασία με τον κύριο Καραδήμα, είχαμε στείλει τότε τον κύριο Βαραλή, για να κάνει την πρώτη χαρτογράφηση, να ξεκινήσει. Ήταν το όραμά μου, εντάξει, σαν ανδριώτησα ήθελα πολύ να δω, γιατί πραγματικά αυτό που πίστευα είναι ότι στην Άνδρο ειδικά αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ. Χαίρομαι και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί με την ιδιαίτερη προσπάθεια που έγινε αυτή όλη την Αραγιάννη, το Άντρος Ρουτς και πολλούς άλλους ανώνυμους, επώνυμους, και με τις χρηματοδοτήσεις των άξιων συμπατριωτών μας και είναι ιδιαίτερα συγκινημένη γι' αυτό. Φτάσατε σε αυτό το σημείο. Σας χαίρω ιδιαίτερα. Έχουμε δώσει πολύ ιδιαίτερη προσοχή όλοι τον καθένα και τον κάθε θελοντή. Και ευχαριστώ όλους σας που είστε εδώ και συγχαρητήρια και ευχαριστώ κύριε Λίσσα για την παρουσία σας και την πιστοποίηση που μας φάει στο νησί.
Έγινε, δεν θα μιλήσω.